κυπριακά και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά σαν να έχω γεύει πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριάτικα? Ρε! Ρε! Αυτό δεν το περίμενες. Η τούμπα καλύτερη από το σάκι, ρε σύ, μακαλιά. Δυνατό. Είπα, απλά μη σπάσω κανένα πόδι και κανένα χέρι. Ήταν η μόνη μου ελπίδα. Είναι του πλατό, εδώ πέφτουν γενικότερα. Αποσύνδεση όλο. Ήταν αμό, αγόρι. Θα σου πω, εγώ για σήμερα είμαι καλά. Μπορείτε να συνεχίσετε. Θα λέμε από Δευτέρα. Εντάξει. Τα λέμε το βράδυ. Καλέ, δεν είπαμε ότι θα έχετε μια φιάλη οξυγόνου να μας βάζετε λίγο να εισπνέουμε. Θα πίσω το καλαματιανό. Πραγματικά. Καλημέρα. Πω από κάθε μέρα και ένα challenge. Πού το πραγματικά. Δύσκολο το τώρα challenge. Τώρα εκτιμώ το σάκι, την καλομήρα. Ήδρωσες. Ναι, βρε μωρό μου, όλα αυτοί όμως δεν πίνουν ελληνικό με κουλούρι πριν. Έχεις δίκιο. Τι να κάνεις. Τώρα άμα ξεράσω, ξέρετε τι είναι τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε, διότι σήμερα έχουμε δεύτερο ημιτελικό, παιδιά, ε. Και έχουμε και την Κύπρο, βέβαια. Έχουμε Κύπρο. Έχουμε Κύπρο που τη στέλνουμε τα φιλιά μας, τη θετική μας ενέργεια για σήμερα να σκίσει και η Κύπρος να περάσει στον τελικό και αυτοί να είμαστε δυο. Βέβαια, το μονοπόλιο στην κουβέντα μας θα έχει σίγουρα ο Ρουβάς, απλά όχι ο Σάκης. Καλό του Σάκη, αλλά ο Απόστολος θες. Η Ρουβά του είναι παντού όμως. Το κουμπαράκι μου έρχεται πίσω εδώ. Κάνε μια Σάκη. Κάνε μια Σάκη. Πώς θα τον υποδεχτεί? Απόστολε, είσαι έτοιμος! Τώρα που έρχεται και ο κουμπάρος, βγαίνει πρώτα ο κουμπάρος για να βοηθήσει την κουμπάρα να ετοιμάσουν το χάμα. Α, εσύ θα τον βάλει να κάνει δουλειά. Και θα είναι μόνο ο κουμπάρος ή και θα είναι και άλλο κουμπαράκι μαζί. Τι, βγαίνει και η άλλη κουμπάρα. Βγήκε spoiler. Δεν λένε διάφορα στο Twitter, στο Instagram, στο Facebook. Μα μην με σκά τώρα. Δεν πειράζει, α βγουν οι κουμπάροι να βοηθήσουν γιατί πρέπει να διαλέξουμε το μενού. Πρέπει να διαλέξουμε πώς θα είναι στημένα τα τραπέζια. Τι θα φοράνε οι παράνυμφοι. Το νηφικό από ό,τι κατάλαβα. Όχι, δεν κατάλαβες. Ο Άρης ο Ηλέδης θα βγει και θα τα βρει όλα έτοιμα. Να τα λέμε κι αυτά. Το βρήκαμε το νηφικό. Ε? Τι? Ποιο λέει? Εντάξει, δεν είναι το official. Κάνουμε πρόβες, δοκιμάζουμε. Χθες ήταν Royal Day. Κρίμα πάντως, τόσους μήνες μέσα στο παιχνίδι ο αγαπημένος μας Ρουβάς, να μην πει ο αδερφός, ο Σάκης μέσα, έστω σε ένα πάρτι ένωσης κάπως να το δούμε. Ούτε ένα μήνυμα. Επικοινωνία, κάτι. Ούτε ένα μήνυμα, ούτε ένα γράμμα κι αυτό. Ναι, έστω ένα ταχυδρομικό περιστέρι, ρε παιδί μου. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε, διότι ο Απόστολος χθες έφυγε. Ναι, να σας πω κάτι, ο Απόστολος νομίζω σαν να ήθελε και λίγο να φύγει. Σαν να είχε λίγο κουραστεί. Ίσως και πολύ. Σαν να είχε λίγο ταλαιπωρηθεί. Σαν να μην ήθελα να μείνει, η αλήθεια είναι. Σαν να έφυγε θέλοντάς το. Έτσι, πάμε να δούμε. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor είναι ο Απόστολος Ρουβάς. Αυτή ήταν η απόφαση του τηλεοπτικού κοινού. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή. Είμαι πάρα πολύ καλά, Γιώργο, και πραγματικά ανυπομονώ να δω και ποια θα είναι η συνέχεια του παιχνιδιού. Να ξέρεις ότι μπορεί στη ζωή μου να μην έχω δει καθόλου Survivor, αλλά μόλις εγώ θα γίνω φανατικός και θα περιμένω με ανυπομονησία το κάθε επεισόδιο για να δω τι θα κάνει όλη αυτή εδώ η υπέροχη παρέα. Θα σας θαυμάζω, θα σας καμαρώνω και θα τρώω και θα πίνω μία μπουκιά και μία γουλιά στην υγειά σας, σε όλους. Απόστολε, σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στο Survivor. Μπορείς να αποχαιρετήσεις την ομάδα σου και να αποχωρήσεις. Καλή συνέχεια. Είμαι πολύ περήφανος για σένα, να ξέρεις. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας, αγαπώ πολύ. Σας αγαπώ.
έχεις γράψει με για ολόκληρο πάνω. Το ξέρω. Τι δάκρυ έχω ρίξει με αυτό το τραγούδι, Παναγίτσα μου. Πόσο αφοπιά να είμαστε. Πόσο αποκλάψει εγώ χωρίς μου. Πόσο ρουβίτσα, ότι κάνουμε λες και έφυγε ο Σάκης ενώ έχει φύγει ο Απόστολος. Εντάξει, δεν έχουν και πολύ, μοιάζουν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι με την καλοσύνη που είχε ο Απόστολος, με την ευγένεια που είχε, ήταν ένας άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος, συγγνώμη τώρα για το παιχνίδι που έφυγε, ο οποίος δικαίωνε το Survivor για μένα. Ήταν δηλαδή το αντίβαρο στο να λέμε. Έχει και λίγο ουσία να το δούμε. Ήταν ισορροπιστής με ένα πράγμα και πολύ αγαπητός. Εδώ καλή μέχρι και σημεία έκλεψε. Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα. Κανείς δεν κατάλαβε. Γιατί άντε οι άλλοι είχαν μια κλίκα, μια συμμορία, κάτι. Η σημεία γιατί να κλαίει που έφυγε ο Ρουβάς. Ίσως έφερνε μια ηρεμία στην καλύβα. Μήπως βάζουν ένα soundtrack από κάτω την ώρα που φεύγει εκεί μέσα στο στούντιο και τους προκαλεί λίγη συγκίνηση. Σαν αυτό που ακούμε εμείς. Ναι, σκεφτείτε λίγο σας παρακαλώ. Εκείνη την ώρα κλαις από χαρά που έμεινες. Αναποφύζεσαι. Όλα εγώ θα το παλέω. Μιλώντας για τον Απόστολο, να πούμε ότι υπήρξαν και στιγμές που έχασε τον εαυτό του. Όχι πάρα πολλές, ναι. Που υπήρχαν εντάσεις. Τότε λίγο με το Ρίζι. Με το Ρίζι και με το Βαλάντι τότε, νομίζω στην αρχή, αν θυμάμαι καλά. Και ποιος δεν έχει βγει έξω από το ρούχο του αυτό το παιχνίδι. Αλλά ευτυχώς. Βαλάντι, υπήρχε Βαλάντι. Γιατί μετά το φαινόμενο Τάκη, όλα τα άλλα έχουν λίγο εξαφανιστεί από το μυαλό μου. Είπε η Μαρία Ντονά με την μπουκλα. Ναι. Και όλα τα άλλα. Τον πάρο μου, τι έτσι θα πάω. Αξιοδρομείο. Ευτυχώς δεν τον έχασε τελείως τον εαυτό του και κράτησε δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία και σωστή στάση. Βέβαια, όσοι παίκτες έκαναν το ίδιο, νομίζω ότι σιγά σιγά θέλουν να αποχωρήσουν. Αλλά υπάρχει αυτή η ρήτρα που έχουμε πει από την αρχή, που δεν μπορούν δυστυχώς να φύγουν από μόνοι. Ναι, κοίταξε, έμεινε 4,5 μήνες. Δεν είναι ότι τον είδαμε 2 μήνες ή 3 εβδομάδες που λέγαμε αρχή κάποιος να φύγει, ή είναι αδύναμος να φύγει. Ο Απόστολος ενώ ήταν αδύναμος παίκτης. Δεν ήταν παίκτης που λέει πάνε τελικό. Δυνάμωσε, αλλά παρέμεινε νομίζω στο παιχνίδι για την ευγένειά του και για την καλοσύνη. Για άλλους λόγους. Παρά για το αγωνιστικό του κομμάτι. Όχι, αλλά νομίζω ίσως και οι παρέες που έκανε τον βοήθησαν στο να παραμείνει στο παιχνίδι. Που δεν τον ψήφιζαν. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή, αν ήταν κάποιος άλλος, θα μπορούσε να είχε φύγει νωρίτερα. Ναι, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που βοήθαγε, μαγείρευε, βοήθηκε στην καλύβα, βοήθηκε στην ισορροπία, παιδιά. Και η ψυχολογία, όπως έχουμε δει εκεί, είναι το νούμερο ένα τελικά. Άρα το κέρδισε. Βέβαια το κέρδισε. Κέρδισε και ίσως και να ήθελε λίγο να φύγει ο Απόστολος. Μπορεί και αυτός να είπε στην αυσικά: βάλε με, δώσε με μπροστά, ρε παιδί μου. Μήπως και με ψηφίσει ο κόσμος. Μακάρι να είναι αυτό, γιατί και εμένα δεν μ' άρεσε τώρα τα κουμπαράκια μεταξύ τους εκεί να αλληλοψηφίζονται. Και τώρα, μιας και λέμε και κουμπαράκια, το έχουμε πει πόσες φορές, υπήρξε και μια περίοδος κρίσης ανάμεσα στις σχέσεις του Απόστολου με τον Άρη. Που λέγαμε, είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, θα γίνει όντως η κουμπαριά ή θα χαλάσει. Και εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Εγώ στέκομαι χθες ότι μίλησα με την κοπέλα του Τιφανή, τον περιμένει πώς και πώς στη Θεσσαλονίκη. Πώς. Να τον πάρει αγκαλιά. Άρα τι βοήθεια θα κάνει στο γάμο, αφού θα πάει Θεσσαλονίκη. Παιδιά, εντάξει, εμείς τα έχουμε λύσει αυτά τα του γάμου. Λυσάξατε, βρε. Τα λύσαμε αυτά. Μυθικό βρήκαμε. Άντε πάλι. Σταμάτα, ρε παιδί μου, το έχουμε βρει. Σταμάτα πάνω. Είμαστε τράπεζα, θα δούμε από τώρα. Πάρα πολύ καλό δρόμο. Όπως και να έχει, θα ζήσουμε σίγουρα συγκινητικές στιγμές το καλοκαίρι. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Αλλά συγκινητικές στιγμές υπάρχουν και στο Survivor. Παραμένουν. Γιατί χθες, όπως είδατε, ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ δεν πέρασε πολύ ευχάριστα. Δεν πέρασε ευχάριστα. Στεναχωρήθηκα λίγο. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα ξαφνικά χαμηλές νότες. Την ψυχούλα. Τι έγινε, κυρία Μπέτη, δεν σας άρεσε αυτό. Να σας πω κάτι. Γιατί φάνηκε ότι έχει πραγματικά συγκινηθεί. Ναι. Είδαμε έναν Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που δεν είχαμε ξαναδεί μέχρι σήμερα. Καλή, συγκινήθηκε και ταράχτηκε επειδή νόμιζε ότι μπορεί να φύγει. Όπως και να έχει. Παιδιά. Είδαμε μία ρογμή στην ψυχή του. Και ήταν πολύ ευχάριστο να το δούμε πραγματικά αληθινό. Σου λέει τώρα ποιος πάει εκεί έξω. Τι έχω να αντιμετωπίσω η ψυχούλα. Την πραγματική συγκίνηση την καταλαβαίνεις από το ρούφιγμα της μύτης. Τέλος. Α, ναι. Όχι, θέλετε να δείτε πώς την καταλαβαίνει η συγκίνηση. Από τον τρόπο που μαζεύει τα σάλια του στο στόμα ένας άνθρωπος. Σοπάτη. Που το ξανασκέφτηκε και το κάνει. Δείτε το λίγο και εστιάστε λίγο στα σάλια. Για να το δω. Ξύπνησα σήμερα πάρα πολύ νωρίς. Δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά χθες. Είχα μια ανησυχία, έχω να πω. Είδα και κάτι όνειρα τα οποία δεν τα θυμάμαι. Κοιμήθηκα πάρα πολύ λίγο. Προσπαθούσα να κοιμηθώ. Είχε ξημερώσει. Μετά λέω κοιμήσου επιτέλους κάποια στιγμή. Γιατί σκεφτόμουν. Κοιμήθηκα τα ξημερώματα. Κοιμήθηκα 2-3 ώρες. Ξύπνησα με μια. Δεν ξέρω πώς να το πω, ανησυχία. Λίγο άγχος, είναι η πρώτη φορά που έχω άγχος και η πρώτη μέρα που έχω άγχος στο Survivor. Ίσως μπορεί επειδή να είναι η τελευταία μου μέρα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι ότι το Survivor για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα ζωής. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι η τελευταία μου μέρα. Σήμερα έχουμε συμβούλιο αποχώρησης του νησιού. Εγώ θέλω να κάνω μια διακοπή, αν θέλετε, να σας πω κάτι, γιατί είμαι υποψήφιος σήμερα. Καλημέρα. Όλα καλά. Όχι, ναι, τώρα σε είδα. Ναι, αυτό λέω, όλα καλά. Ναι. Χαίρομαι, γιατί ήμουν, είχα πάει λίγο να
Ναι, κάνω μια βόλτα και να σκεφτώ. Σήμερα ίσως είναι η τελευταία μέρα με το πέρα στο παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Okay. Τι είπατε. Τι είναι, δεν είπαμε κάτι. Είδα τον Κωνσταντίνο σήμερα με δακρυσμένα μάτια, λίγο στενοχωρημένος, λίγο χλωμός και πήγαμε τη ΜΕΙ και το πιάσαμε. Του λέμε, Κωνσταντίνε, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει. Ξύπνησα πολύ συγκινημένο σήμερα και δεν ξέρω το λόγο, ούτε σκέφτηκα κάτι ιδιαίτερο, ούτε με ενόχλησε κάτι ιδιαίτερο. Ίσως είναι τελευταίο μέρος του παιχνίδι. Απλά στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο γιατί ήταν η αρχή. Τώρα έχω δεθεί με πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να με ενοχλεί ό,τι μου λείπει η μάνα μου, ό,τι μου λείπει η Φρόντι, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έξω. Δεν είχα ποτέ που μπορεί να κρινιάζω, ό,τι μου λείπει το ένα το άλλο, μπορεί να πεινάω, μπορεί να βρωμάμαι. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, στο είχα πει εσένα, κακά τα ψέματα, έχω δεθεί με όλο αυτό το σκηνικό. Δεν το περίμενα να δεθώ ποτέ τόσο πολύ. Ελπίζω να μην είμαι αυτός που θα αποχωρήσει σήμερα. Να παραμείνω στο παιχνίδι και να συνεχίσω να ζω όλο αυτό το μαγικό ταξίδι το οποίο ζω και θέλω να συνεχίσω να το ζω. Να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου όμως, να μην κλείσεις από στεναχώρια. Δηλαδή, αν είσαι συγκινημένος από χαρά, είναι το πιο χαρούμενο αυτό. Να είσαι ευγνώμων για τον εαυτό σου και χαρούμενος που έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Εγώ ξέρω τι είναι. Είχες δεθεί και σκέφτεσαι ήδη ότι σε περίπτωση που φύγεις πώς θα είναι τα πράγματα και έχεις πάει πολύ μακριά εσύ. Κάτσε να δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα, δεν ποτέ δεν ξέρεις. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία μου μέρα, γιατί έχω να δώσω πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Συγκινούμε πάρα αλλά πολύ. Αλλά η ζωή μας μην δεν είναι εδώ μέσα. Άλλο. Λοιπόν, έλα. Σήκω πάνω, συγκεντρώσου το αγώνισμα και το καλό που σου θέλω σήμερα να φέρεις τρεις πόντους για την ομάδα σου. Γιατί σήμερα θα φάμε και εμείς αν κερδίσουμε. Ψυχούλα μωρή κι αυτός. Έτσι. Θα θέλει ουίσκι, ρε παιδιά, δεν θέλει νερό. Χωρίς ουίσκι αυτό, πώς θα πορευθώ. Πάντως, να είμαστε ειλικρινείς. Ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, εγώ πιστεύω. Η Μαντάμ Ζαΐρα δεν το είδε στον καφέ ότι δεν θα φύγει. Τα άλλα δηλαδή πώς τα προβλέπει, αυτό δεν μπόρεσε να φύγει. Για τον εαυτό σου δεν μπόρεσε. Δεν λες τον καφέ του εαυτού σου. Ας το έλεγε η Σαλαμάνδρα. Ο Κίνγκ. Δεν ήταν εκεί ο Κίνγκ αυτές τις μέρες. Δεν τον άντεξε, έφυγε. Άλλαξε το κλίμα και έφυγε. Το θέμα είναι ότι πραγματικά νιώθω. Είναι ειλικρινής, παιδιά. Λέει, δεν θέλω να φύγω. Εγώ πιστεύω ότι το έπαιξε και λίγο παραπάνω. Ναι, μεν μπορεί να λύγησε, να φοβήθηκε, να αγχώθηκε ότι θα φύγει. Αλλά είδε λίγο και την κάμερα. Είπε, να, μπορώ να παίξω και δραματικό. Μπορώ. Κράτησε ανοιχτά τα μάτια, γι' αυτό δάκρυσε. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε. Δεν ανοιγόκλεινε, παιδιά. Είδατε όμως ότι τελικά οι συντοπίτες του πήγαν να πω, οι συνάδελφοί του στην καλύβα, ότι παρόλο που τους έχει βγάλει εκτός αυτού όλους, λυγίσανε κι αυτοί. Γιατί στη συγκίνηση. Όχι όλοι. Ο Τάλα και η ΜΕΙ πήγαν δίπλα του και μπράβο τους. Καλά, δεν τους τα παιδιά κάτι θα κάνουν. Καλά, παιδιά. Πώς είναι να πάνε εκεί, να πάνε όλοι. Καλά, ο Τάκης δεν νομίζω θα πήγαινε, βέβαια. Εντάξει, θα μπορούσε για τα μάτια του κόσμου. Εδώ έχουν συνεργαστεί άλλες φορές. Θα κορωτούν με κάποιον άλλον εκείνη την ώρα. Πώς είναι, παιδί μου, το Κοτσέλα, κάθε σκηνή και πάρτι. Ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν με το δεύτερο συνεργείο τη παραγωγή που κάναν άλλε σκηνέ, γυρίζανε. Πάντω το χθεσινό επεισόδιο δεν είδαμε μόνο τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ να λυγίζει. Ποιο λύγει ακόμα. Και η ΜΕΙ μας λύγησε, παιδιά. Έχει φτάσει και αυτή στα ωριά της. Έχει φτάσει, ναι, στα ωριά της. Παραδέχτηκε ότι όλη αυτή η ένταση μέσα στην καλύβα, όλα αυτά που γίνονται, την επηρεάζουν και έχει πέσει. Και φοβάται μην πέσει, μην συνεχίσει αγωνιστικά, ξέρεις, μην πάρει από κάτω. Είδαμε και τον τραυματισμό του Απόστολου. Τι ήταν αυτό, καλέ, τρόμαξε. Ναι, τρομάξαμε. Λέω, Παναγίτσα μου, τι έπαθα. Γιατί και το κεφάλι είναι επικίνδυνο, Βέβαια, και είσαι ειδικά στον Αφιένα. Και βέβαια, είδαμε και έτσι ένα μικρό ενσταντανέ, ασημήνα Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Έχει πολλά πράγματα μέσα, έχει ποικιλία. Μπριπ! Σταθήκε ο Απόστολος, ξαπλώνει ο Τάλα, λύνει γάτζο και φεύγει γρήγορα. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει τώρα εδώ.
Έχουμε τραυματισμό του Απόστολου. Παραμέδικο. Αποστολή, εντάξει, έκουσα. Κάτι άκρη να περάσει, μη σηκώνεσαι. Να περάσει γιατρός, παιδιά, κάτι άκρη. Μίλα μου, Απόστολε. Κάτσε, κάτσε, σε φύγει γιατρός. Να ακούω τη Στέλλα. Μίλα μου, Απόστολε, εμένα. Λοιπόν, πονάω λίγο. Έκανε ένα κρακ γιατί γύρισε πολύ, κατέβηκε πολύ κάτω το κεφάλι. Είμαι καλά, αλλά λίγο πονάω. Παιδιά, ξαπλώστε πρώτα και μετά σπρώξτε με τα πόδια. Μην το ρισκάρετε αυτό το πράγμα. Πρώτο τι που είπα. Είδες άπο και στο είπα. Μωρή μπαυρό καλτσά. Και με είπες, τι με είπες, ατσούβαλη. Δεν έχω χτυπήσει ποτέ. Γιατί τραβάτε. Το είπα για να σε προστατέψω και το έκανε. Βάλτε το χάτζο να μην κουνιέται. Βάλτε λίγο το χάτζο να μην φεύγει αυτό. Βάλτε λίγο το χάτζο. Δεν πάει. Παιδιά, όλοι πατάνε πάνω. Εντάξει, μπρο. Καινούργιος, καινούργιος. Καινούργιος τελειπτικό. Ό,τι έχασα. Σβέκο. Καραγώ. Μαχητή. Έλα, γόρι μου. Ο Εμμανουήλ πρέπει να γυρίσει πίσω. Είναι λάθος. Ο Στάθης τώρα με αργές κινήσεις είναι σίγουρος για την νίκη της ομάδας του και θα την κάνει. Τέλος αγώνα, η κόκκινη θα απολαύσει τα παγωτά. Άρη! Ρε Εμμανουήλ, τι βρεις ρε Εμμανουήλ. Για την άλλη πλευρά μου λες που με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω, αφού σου φώναζε ο Λιανός, αγάπη μου. Όχι, μετά γέλαγες. Μετά μου φώναξε ο Λιανός. Δεν σου φώναζε μετά, αλλά πες το ότι είχε κάνει λάθος. Και δεν με κοροϊδεύει τώρα, δηλαδή με το που έχω φτάσει στο στόχο με κοροϊδεύει, συγγνώμη, ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Δεν έχουμε θέμα, πάνω στον αγώνα υπάρχουν νεύρα και τέτοια. Δεν πειράζει. Βέβαια, φυλακή. Στα μουσια μου, τα βρώμα κατά τα μουσια. Καλό παγωτό να έχετε. Ευχαριστώ. Και την άλλη φορά θα σε κλειδίσω εγώ στον αγώνα. Σε λέω γύρω να παίζω, είναι λάθο! Δεν σ' ακούω καν. Δεν σ' ακούω, βαριέμαι! Τι είπατε εσύ, Μέι. Μέι μου. Έλα, ναι. Πάμε να πληθούμε. Πάμε σε ποτάμα και να πληθούμε. Δεν με νοιάζει, πόσο λίγο. Εντάξει, φορτσάκι μου, το ξέρω. Ούτε εμένα να βάζει χάνω χωριτσάκι μου. Μέι, σε είδα να στεναχωριέσαι στο τέλος του αγώνα. Τι ακριβώς έγινε? Γιώργο, δεν στεναχωρέθηκα για το τι χάσαμε. Σίγουρα είναι και αυτό, αλλά νομίζω ότι μου βγήκε η πίεση των τελευταίων ημερών που έχουμε στην ομάδα. Όλες οι φωνές και εντάσεις, γιατί δεν μου αρέσει ούτε να ακούω φωνές, ούτε να μου φωνάζει κάποιος. Και όλο αυτό μου βγήκε σήμερα απλά. Μέι, παρόλα αυτά, αυτή η ένταση έχει καταλαγιάσει λίγο τις τελευταίες ημέρες. Δεν νιώθεις λίγο καλύτερα? Γιατί σου βγήκε αυτή η πίεση τώρα, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Έγινε πολύ ξυπνή. Δεν έχει καταλαγιάσει, Γιώργο. Υπάρχουν απλά πιο μικρά περιστατικά που υπάρχει πάλι ένταση, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έγινε κάποιο περιστατικό τώρα στον πάγκο το οποίο σε ενόχλησε? Όχι συγκεκριμένο. Αλλά ξέσπασε, διότι όλη αυτή η ένταση στην καλή βαϊκή. Το γαϊδούρι κάποια στιγμή κλωτσάει. Ναι. Εντάξει, αν είχαν λίγο χιουμορ και οι Μέοι, παιδιά θα πρέπει να είχαν κάνει τον εξής διάλογο. Λιανός, έχουν χαμηλώσει λίγο οι τόνοι κτλ. Όχι, Γιώργο, δεν έχουν χαμηλώσει, απλά δεν τα παίζει όλα η παραγωγή. Αυτό θα ήταν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν, ας πούμε. Μα πόσο τσακωμό να διώσουμε κι εμείς αντιλεθεατές βλέποντάς το όμως. Δηλαδή έχουμε μπουκώσει. Ναι. Εντάξει, παιδί μου, άνθρωποι είναι, λυγίζουν, σπάνε, δεν αντέχουν. Ακούω όμως. Εχθές δεν παραδεχτείτε το. Τι. Ήτανε το επεισόδιο λίγο βαριέμαι. Δεν ήτανε, παιδιά. Εμένα πρώτη φορά με πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Δεν είχε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί χαλαρώσατε. Φύγατε από τις εντάσεις, φύγατε από τους νοσοκομούς και πήγατε σε άλλα πράγματα. Πιο ευχάριστα, πιο όμορφα και πιο ερωτικά. Γιατί τελικά η κατίνα εκεί της γειτονιάς δεν είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, αλλά όλο το παρεάκι. Έχει κολλήσει σε όλους λοιπόν μια τέτοια κατινιά. Γιατί σχολιάζουν τελικά για το ειδήλιο μεταξύ Σπύρου, Βρυσίδες, τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται, είναι μαζί, δεν είναι μαζί. Τι τους πέφτει λόγος, τι κουτσομπόλιδες είναι αυτοί. Πέφτει λόγος. Τι να κάνεις, αγάπη μου, μια γειτονίτσα να είναι, με ποιον θα ασχοληθείς, κατάλαβες. Με τη χαρά του άλλου. Έτσι, κατάλαβες. Ο Γιώργος τους ρώτησε, δεν βγήκανε να το πούν από μόνοι τους. Καλά, δεν ρώτησε μόνο, τοποθετήθηκε. Τι είναι και αυτό, τι τη διάρρηση. Δήλωσε σήμερα, παιδιά, εγκρίνει Βρυσίδα. Μπράβο. Με έγκρισε από την οικογένεια. Να πάμε να ραφτούμε. Αν και λένε σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, αλλά εντάξει, και η έγκριση είναι πολύ θετική. Πολύ. Αν ξέρεις καμιά φορά. Σαν έχουν ηρεμήσει λιγάκι τα πνεύματα, σαν έχει ομορφύνει το κλίμα, σαν έχουν φυτρώσει 30 φιλιές στην καλύβα των μπλε. Βρυσίδα, νομίζω, Γιώργο. Σπύρο. Σπύρο, Βρυσίδα, δεν ξέρω από ποιο να ξεκινήσω. Θέλω να καταλάβω πώς έχετε έρθει λιγάκι πιο κοντά.
το θέτω αρκετά κομψά. Κλάψω. Δεν ξέρω, νομίζω πάντα με μια εφράδια λόγου αντιμετώπιζα τα πάντα εδώ πέρα, αλλά τώρα μάλλον... Τον τελευταίο καιρό σε βλέπω, ναι, ότι κομπλάρεις λιγάκι. Μην με κοιτάς, μίλα. Φταίει ο έρωτας, έχει ξυπνήσει. Του συμβαίνει. Μάλιστα, έχουμε και τον Κωνσταντίνο. Δεν μιλάει, γι' αυτό προσπαθώ να τον μαλακώσω. Σπύρο, δεν θες να πάρεις το λόγο από ό,τι καταλαβαίνω. Γιώργο, είναι πολύ ωραίο η τελική ευθεία. Εξελίσσεται πολύ ωραία στο Survivor. Έλα, Σπύρο, μου λέγεται ότι είναι ο άνθρωπος εδώ πέρα. Μην με κοιτάς, παιδάκι μου. Μίλα, απάντα. Γιώργο, είναι πολύ ωραίο το κλίμα στην μπλε ομάδα. Έρθω σαν άντρας. Μπορείς. Το είπαμε αυτό. Στάσου στο ύψος σου, Σπύρο. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα στην πλέον ομάδα. Δεν καταφέρνουμε να φέρνουμε πολλές νίκες. Βέβαια, υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Όποιος χάνει στο στίβο μάχης. Όποιος χάνει στο στίβο μάχης. Κερδίζει την αγάπη. Ναι, και. Χριστός και Παναγία. Σπύρο, σε βλέπω. Εμείς θα τα πούμε στην πρώτη φορά. Αυτό μου θύμισε, Γιώργο. Ο Ρήτορα, Σπύρος Μαρτίκας, νιώθει σχολιαρόπεδο στην τοποθεσία Δομήνικο. Σπύρο, το βλέπω. Έχω καταφέρει το να έχω μαλακώσει τον Σπύρο Μαρτίκα. Αυτό έχω να πω. Ότι είναι άλλος άνθρωπος, είναι με μένα πολύ προστατευτικός. Αυτό θα πω. Αντί να χαίρεστε, βρε, που δεν μαλώνουμε και έχω την ηρεμία, τα ακούμε και από πάνω. Με θεωρεί πάρα πολύ γλυκούλα όταν έχω τα νεύρα μου και ξεσπάω. Τι ήταν την γλυκούλα που είσαι όταν ξεσπάω και γελάει αντί να με πάρει σοβαρά. Και εγώ το λέω, μην με κρεβρίζεις τώρα και ξεσπάω από εκεί, ρίχνω. Ξεσπάω σε αυτό και τελειώνει η υπόθεση. Τι εκεί που ήταν όλα ό,τι να είναι, τις τελευταίες δύο τρεις. Όλο λάθος. Ήταν όλο λάθος. Όλο λάθος. Ξαφνικά πάρα πολύ απότομα τις τελευταίες τρεις. Τέσσερις μέρες το πολύ. Είναι ο Σπύρος σε μια τέτοια στάση. Η βρυσίδα είναι μονίμως από πάνω του. Η βρυσίδα μπορεί να ξύσει λίγο το κεφάλι, να τη οξύζει ο Σπύρος. Μπορεί να ξύσει λίγο το νόμο, να τη οξύζει ο Σπύρος. Της δίνει νερό, την κοιμίζει. Τι να πω, είναι πολύ τρυφερό όλο αυτό. Δεν θέλω να παρέμβω και πάρα πολύ. Λοιπόν. Αυτή είναι η Κατίνα της γειτονιάς που κάθεται στο μπαλκόνι και βλέπει τα πάντα. Καλέ, τι έγινε, καλέ, κάτι δεν κουβάει, δεν τρέπεται. Είπα εγώ τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η Κατίνα της γειτονιάς, απέναντι τη γείτονας. Σπύρος, στο έπαθλο επικοινωνίας είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις... Τα πεθερικά της. Τα πεθερικά της. Κωνσταντίνος Εμμανουήλ με συμπληρώνει. Λοιπόν, κόψε την πλάκα γιατί έρχεσαι και τα παίρνω. Λοιπόν, θα κόψουμε την πλάκα, Βρυσίδα. Έχεις δίκιο. Ένα μικρό λουλούδι πάντως φυτρώνει στην μπλε καλύβα. Προτείνω και στους υπόλοιπους να το αφήσουμε να φυτρώσει. Κάθε βράδυ καθόμαστε, ξέφω ότι το έχουμε ονομάσει και γιατί βλέπουμε το φεγγάρι. Εγώ είμαι από αυτούς που κρατάνε το μανά. Παιδιά, βγείτε δεν γίνει τίποτα μεταξύ μας. Όχι, εντάξει, και λέτε εντάξει, και εγώ δεν θέλω να θυμώνω τη Βρυσίδα, σε παρακαλώ. Γιώργο, θα επέμβω, λέει, λέμε βλακίες. Το πρωί σας είδα σήμερα που του φτιάχνεις την μπούκλα το... Ποια μπούκλα που το φτιάχνεις την μπούκλα, είναι στη μήνα που τη χαϊδεύω και τη χαϊδεύω πιο πολύ και την έχω φιλήσει και το στόμα δεν σας πείραξε. Α, τώρα αρχίζουμε άλλα λαφτόρια. Με το Σπύρο δεν έχει τίποτα. Μ' αρέσει που η Κατίνα της γειτονιάς είμαι εγώ και όλοι ξέρουν τεράστιες ιστορίες. Όλοι, τα πάντα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Εσύ έχεις και την εμφάνιση, αγάπη μου, γι' αυτό. Καλά δεν τρέπεις, τώρα σου λέω κάτι άλλο. Είναι θετικό πάντως ότι επικρατεί ένα ωραίο κλίμα πλέον στις κοινές σας καλύβες. Τέτοιο συμβούλιο δεν έχει ξαναγίνει. Είμαστε πολύ, μια ωραία. Πολύ, τότε. Πολύ. Ξέρεις πως θα το έλεγα αυτό το επεισόδιο χθες. Ελλάδα είχε ταλέντο. Ήταν όλο θέατρο. Δηλαδή, εγώ κουράστηκα. Κάποια στιγμή είπα, φτάνει τώρα, μην μου παίξετε άλλο τα αγαπουλίνια, μπορεί να ξεράσω. Κάπου εκεί κοιμήθηκα και δεν ξέρασα. Ευτυχώς κοιμήθηκα. Κοίτα όμως, με τούτα και με εκείνα. Ο Μαρτίκας, μία με το σχέδιο Μαρτίκα, μία με τις πλεκτάνες, μία με τις ρητορικές αυτές που βγάζει, ναι. Μία με τον έρωτα. Ρητορικές αγάπης. Είναι πρωταγωνιστής. Ξέρεις τι, νομίζω ότι μπαίνοντας μέσα ο Μαρτίκας στο παιχνίδι, έχει χωρίσει όλο αυτό το διάστημα σε διάφορες θεματικές. Στην αρχή θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω εκείνο και τελευταίο μου χαρτί θα ρίξω τον έρωτα. Έτσι. Έλα, αυτό σχεδιάζει κιόλας. Μην το κάνουμε ότι ήταν το σχέδιο από την αρχή, δεν είναι για το σχέδιο Μάρσαλ. Ναι. Ό,τι σε προκύπτει, τα ακολουθεί. Σε πάει. Πρέπει να σε μάγκα να το βλέπει. Μετάβλητο. Χαμελέοντα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση όση ώρα μιλούσε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Ναι. Η Βρυσίδα έριχνε δολοφονικό βλέμμα στην άλλη ομάδα απέναντι. Δεν ξέρω τι συνέβαινε εκεί και δεν το είδαμε. Ίσως ήταν το ερωτικό βλέμμα. Πάντως σε μένα μου έρχονται αποκλειστικές πληροφορίες ότι η Βρυσίδα πίσω λέει στο σβέρκο της έχει τατουάζει δύο αρχικά γράμματα, ένα τάφ και ένα κάπα.
Καυκά. Τα κυσκαραγκούνια. Ταχυδρομικό κώδικα. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Ταχυδρομικό κώδικα. Έχει νούμερο μετά. Καυκά. Ένα κινητό, ένα πενταψήφιο. Βρυσίδα, πώ είναι το επιθετό. Καλέ τι προηγούμενε τη σχέση. Καλέ τη βρυσίδα. Το επίθετο τη βρυσίδα πώ είναι, ξέρουμε, Μαρία, θυμάσαι. Ανδριώτου. Τι είπατε από τα δύο. Δεν είναι. Τακιτάκι, τάκι, παιδιά, τάκι καραγκούνια. Είναι απλά τώρα να μην. Αποκαλύψαμε άλλο ένα ειδήλιο και δεν έπρεπε να το κάνουμε. Τώρα, βέβαια, μιλώντα για τον Τάκη, ξέρει τι ήρθε στο μυαλό μου. Τάκη, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο και ο ρόλο αγαπημένο του Αδέκαστου Μπάρα. Και κάτι άλλο βγήκε από τον Παράδεισο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση. Στην αυλή του Παραδείσου αυτό είναι άλλο. Το ξύλο, μπρε. Και το ξύλο πιαστήκανε πάλι εκεί στα χέρια. Τι γίνεται, παιδιά, στο survivor. Καινούργια κόντρα, ξανά. Καινούργια δολά. Ξεσπάσανε. Βγήκαν τα μαχαίρια. Ούτε στο Masterchef τόσα μαχαίρια. Ανάμεσα σε Τάκη. Άντε, καλημέρα. Σε Άρη. Να πω μια καλημέρα, μπορώ. Μας βλέπει η φανούλα του Απόστολου. Α, παλιά μας βρε Φανή. Δεν σε έχουμε δει, βρε κοπέλα μου. Είναι μια κουκλάρα, να ξέρετε, Δήμητρη Ξανθιά. Να τη δούμε. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Πάρε ένα FaceTime. Να τον χαίρεσαι τον Απόστολό σου, να είστε καλά. Είναι πριβέ, δεν φανερώνει τη φανούλα ακόμα. Α, ναι. Όταν κάνουμε μια σύνδεση πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα τη δείτε μια και καλή. Θα ηρεμήσει. Έτσι, γιατί είναι και κουμπάρα. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα όμως το θέμα μας, σας παρακαλώ, γιατί όπως συντονιστήκαμε. Ήθελα να σου πω ότι ο Τάκης τσακώθηκε με τον Τάκη στο χθεσινό επεισόδιο. Όχι, ο Τάκης με τον Άρη. Αφού βγήκαν τα μαχαίρια. Μα ο Άρης δεν μίλαγε, καθόταν έτσι και τον Άρη. Ακολούθησε το Γιάννη Κερνάει, Γιάννη Σπίνη. Πάμε να το δούμε. Εσύ, Μέη, πώς κρίνεις αυτή την κίνηση του Τάκη, αυτό το ρίσκο το οποίο πήρε. Σαν Μέη το κρίνω λίγο εγωιστικό. Τι άποψή μου. Αν ο κόσμος αποφασίσει ότι ο Άρης πρέπει να παραμείνει στο παιχνίδι, πολύ καλά, αυτό σημαίνει ότι ο Άρης πρέπει να παραμείνει στο παιχνίδι. Εσύ θα νιώσεις ηθικά δικαιωμένος για αυτή την απόφαση του κόσμου, αν ισχύει αυτό. Βεβαίως και θα νιώσεις ηθικά δικαιωμένος, βεβαίως. Ο Άρης είχε επικοινωνία, μίλησε με τη μιλιστή του από ό,τι μας έχει αναφέρει, έχει ξαναμιλήσει, είμαι σίγουρος ότι έχει ξαναμιλήσει, δεν έχει μιλήσει μόνο μία φορά ο Άρης ο Ηλέδης. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα να παραμείνει ο Άρης ο Ηλέδης στο παιχνίδι ή όχι, γιατί δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Ήμουν σαφέστατος από την πρώτη στιγμή, δεν είναι καμία προσωπική κόντρα. Στον αγώνα φωνάζω για αυτόν συνθήματα. Ποτέ. Του δίνω. Ποτέ. 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 Και ρώτα τα παιδιά τώρα φωνάζω. Δεν βλέπω, δεν είμαι τυφλός. Και Άρης φωνάζω σοβαρά, μιλάω σοβαρά, είσαι τυφλός. Μάλλον τυφλός είσαι, Άρη, και έχεις εγωισμό. Και μπορείς να ρωτήσεις τους παίκτες μας εδώ. Εντάξει, μην εκτίθεσαι λοιπόν. Γιώργο, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο. Ότι ο Άρης δεν μπορεί να καταλάβει κάτι. Και δεν μπορεί να χωνέψει ότι κανείς εδώ πέρα οδήγησε την κατάστατο και ότι δεν είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Δεν είναι το επικεντρό του κόσμου. Αυτό δεν μπορεί να χωνέψει και τον έχει πειράξει που εγώ είχα το θάρρος και τον έβαλα υποψήφιο. Και να υπενθυμίσω στον Άρη που παρουσίασε όλους, μου είπε να δεις αν θα μείνω που κάθε εβδομάδα θα είσαι υποψήφιος. Το είπες αυτό ή δεν το είπες. Το είπα. Ωραία. Να δείτε ποιος έχει πρόβλημα. Να δείτε λοιπόν ο Άρης. Σοηλέρης, αν έχει πρόβλημα είπα. Προσωπική κόντρα μαζί μου ή όχι. Από okay. Μένα το είπα, αν πάρω την ατομική ασυλία. Να δείτε λοιπόν ποιος έχει πρόβλημα εδώ πέρα προσωπικό. Εννοείται και ποιος το πάει επί του προσωπικού. Εννοείται έχω πρόβλημα. Διότι εγώ. Εννοείται ότι έχω πρόβλημα. Διότι εγώ σαν τάξη καραγκούνια, το ξαναλέω. Εννοείται ότι έχω πρόβλημα. Το αίσθημα της δικαιοσύνης δεν θα μου το κλονίσει κανένα. Εννοείται ότι έχω πρόβλημα. Και εδώ πέρα είναι ένα παιχνίδι που το διέπουν κανόνες. Εννοείται ότι έχω πρόβλημα μαζί σου. Παραβαίνει και μεγάλο κανόνες με αυτόν τον τρόπο, με τον πρόστιχο. Προσβλητικό αυτόν τον τρόπο προς όλους και απλά μερικοί επειδή είναι φίλια προσκύμενοι σε αυτόν. Δεν θέλω να το παραδεχτούν Μέη, τότε με συγχωρείτε πολύ. Να κρυθείτε κι εσείς αν κάποια στιγμή πρέπει. Εγώ προσωπικά έχω κρυθεί, με έχετε βγάλει για τη συμπεριφορά μου στον Τάκο. Το έχω βουλώσει κάθομαι σε μια μεριά, δεν μιλάω. Με προκαλείτε συνεχώς, απομακρύνομαι συνέχεια από όλους σας. Και από εκεί και πέρα. Είναι μαστίο, ορίστε. Δεν πειράζει, α είμαι μαστίο, δεν είναι αστείο, δεν πειράζει. Από εκεί και πέρα, το ξαναλέω, Γιώργο, εγώ έκανα αυτή την κίνηση. Είναι και άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα που είναι σύμφωνοι μαζί μου και το γνωρίζετε πολύ καλά όλοι αυτό. Ας βγούμε λοιπόν εδώ πέρα να δούμε τα από το κοινό. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα φύγει, αλλά και αν φύγει, δεν θα του φταίω εγώ. Άρη, θες να απαντήσεις κάτι σε όλα αυτά. Γιώργο, όπως έχω πει πολλές φορές, αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και το πρόβλημά του, το μεγαλύτερο, είναι ότι αυτά τα ψέματα που λέει τα πιστεύει και ο ίδιος. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορέσει να κοιτάξει το πρόσωπο τον εαυτό του στον καθρέφτη με αυτά τα ψέματα που λέει. Γιατί εγώ, αν ήμουν τέτοιος άνθρωπος, θα ντρεπόμουν να κοιτάξω και ο ίδιος τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Πραγματικά. Εσύ θα πρέπει να προσέξεις όσον αφορά πώς μιλάς για μένα και να ντρέπεσαι εσύ για αυτά που είσαι. Όσον αφορά αυτά που λέει ότι εγώ έχω μιλήσει με τη μνηστή μου και πολλές φορές και όλα αυτά, τα ακούω, Βερεσέ,
Δεν με ενδιαφέρει καν τι λέει και δεν με ενδιαφέρει καν η γνώμη του. Βασικά δεν υπάρχει για μένα αυτός ο άνθρωπος. Και όχι μόνο για μένα, από τα 16 άτομα εδώ μέσα και τους 14 ίσως να μην υπάρχει. Έχει τσακωθεί με όλους, οπότε δεν τον βλέπω καν. Δεν με ενδιαφέρει αν ο Τάκης δέχεται τη συγγνώμη μου. Εμένα με ενδιαφέρει ότι τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία κάνω παρέα, δέχτηκαν τη συγγνώμη μου και θέλω να δω αν και ο κόσμος έχει δεχτεί αυτή τη συγγνώμη. Εγώ αν παραμείνω σήμερα, δεν θέλω να έχω καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, ούτε καλημέρα δεν θέλω να του δω, ούτε να τον βλέπω. Οπότε προχωράμε και αν ο κόσμος με κρατήσει, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Πραγματικά δηλαδή, έχει κάτι σε μια γωνιά ο Τάκης. Δεν μιλάει, το έχει βουλώσει και εσείς έχετε βαρθεί να τον εξοντώσετε. Δεν μιλάει, τον έφνιξε το δίκαιο τον άνθρωπο. Μα δεν μπορεί πια ο Άρης να μιλήσει. Δηλαδή δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει το φαινόμενο Τάκης Καραγκούνιας. Γιατί είναι φαινόμενο να τα λέμε. Λες όντως να τα πιστεύει. Να πιστεύει δηλαδή ότι δεν μιλάει, ότι κάθεται και δεν ενοχλεί κανέναν. Έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Νιώθει πάρα πολύ αδικημένος γενικότερα, όχι μόνο μέσα στο Survivor. Και τώρα που νιώθει και λίγο απομονωμένος, γιατί πια κανένας δεν ασχολείται μαζί του, γιατί το πιάνεις από εδώ, το πιάνεις από εκεί, το πιάνεις από τη μέση άκρη, δεν βγάζεις. Κατάλαβες. Έχεις πάντα άδικο και είναι αυτός ο αδικημένος, ο κατατρεγμένος. Ναι, αλλά αν δεν υπήρχε ο Τάκης, δεν θα μαθαίναμε τίποτα για τις επικοινωνίες, για τα τηλέφωνα κτλ. Οπότε καλά έκανε. Απλά το θέμα είναι, επειδή στο Twitter ή κυκλοφορούν και διάφορες άλλες φήμες. Καλό θα ήταν το έργο αυτό που ξεκίνησε να το συνεχίσει και να βγουν στην επιφάνεια και διάφορα άλλα πράγματα. Όπως... Και στο Twitter έχουμε δει και στο Instagram ότι και άλλοι παίκτες έχουν επικοινωνία με κάποιους που είναι απ' έξω. Για αυτούς δεν υπόθηκε, δεν μάτωσε κανένα ρουθούνι. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Αν είναι να τα βγάζει όλα στη φορά. Ναι, δηλαδή. Μην καλά, δεν θα το πούμε γιατί δεν τα βγάλε και όλα. Άρχισε να κάνει κάτι. Και μπράβο του. Γιατί μπορεί να μην είναι τώρα δεν προσπαθούμε να δώσουμε ελαφρυντικό ούτε στον Άρη ούτε στον Τάλα. Ήτανε φάουλ και μπράβο και η ποινή που φάγανε και α το έκανε και μεγαλύτερη. Ήτανε απόφαση τη παραγωγή. Απλά μην βγάζουν επιλεκτικά δύο ανθρώπου μόνο. Α του βγάζουν όλου. Βεβαίω. Αν κάνει και εγώ τον όλοι, θα γίνει αποδόμηση του παιχνιδιού. Αλλά αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Είναι πρόβλημα τη παραγωγή γιατί η παραγωγή το έφτασε εκεί. Αυτό είπε όμω μία αλήθεια που από ό,τι φάνηκε μετά για να το καταδικάζει και η παραγωγή είχε δίκιο ο Τάκης. Ένα. Δεύτερον, θεωρώ ότι εφόσον έτσι ένιωθε, καλά έκανε και έβγαλε στον τάκο τον Άρη για να πει στον κόσμο: άμα εσεί είστε okay με αυτό που έκανε και με την ποινή που το έβαλε η παραγωγή, δείξτε το. Ναι. Καλώ ή κακώ το έδειξε ο κόσμο και έμεινε ο Άρης. Άρα το σχέδιό του αποδομήθηκε. Όμως ένας άνθρωπος χάνει το δίκιο του όταν έχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Καταλαβαίνετε, γιατί εδώ μιλάμε για πρόβλημα συμπεριφοράς. Και θα χάσει, δηλαδή και δίκιο να έχει, το χάνει έτσι που θα δει. Πρέπει να τον βγάλει η ομάδα του. Καλά, τα λέμε. Άλλη ομάδα του πρέπει να τον αποστασιοποιήσει, αν είναι. Το αποτέλεσμα όμως αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αντικειμενικό από ποια άποψη. Αντικειμενικότατο ήταν, γιατί ο κόσμος ψήφισε και έβγαλε ένα αποτέλεσμα. Ναι. Τι γίνεται. Επειδή μέσα στη ψηφοφορία ήταν υποψήφιος και ο Απόστολος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ήθελε να φύγει, ήταν και ο πιο αδύναμος, ας πούμε, αγωνιστικά. Οπότε ίσως. Εσύ μην ήταν αδύναμη αγωνιστικά. Πλήρωσε ίσως και ο Απόστολος. Πιο αδύναμος από τον Εμμανουήλ αγωνιστικά. Όχι, αλλά ο Εμμανουήλ προσφέρει reality, προσφέρει εντάσεις, κάτι που δεν προσφέρει ο Απόστολος. Δεν προσφέρει ούτε αγωνιστικά. Ήθελε και να φύγει, οπότε σου λέει ο κόσμος, ας φύγει ο Απόστολος. Με αυτή τη λογική, όσο κορυφαίνεται όμως το παιχνίδι και φτάνουμε προς το τέλος, κοιτάς το αγωνιστικό κομμάτι αυτή τη στιγμή, γιατί ξεκάθαρα θα γίνει αγωνιστικό. Το reality όσο πάει θα σβήνει. Και θα αρχίσουν σιγά σιγά να φεύγουν οι παίκτες. Και απλά α πούμε σκεφτείτε ένα πιθανό συνδυασμό υποψηφιότητα. Όχι, να είναι υποψήφιοι. Άρης, Ασημίνα. Σταυρούλα. Τάκης. Τάκης. Ποιος θα φύγει, εκεί σας θέλω. Τι λες. Πού να σας είχανε νιάου νιάου. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, πριν κλείσουμε, να διορθώσουμε κάτι. Την αλήθεια δεν την έβγαλε στο φως ο Τάκης. Την αλήθεια την έβγαλε η παραγωγή. Η παραγωγή μας είπε ότι είδανε πως προσπαθούσαν. Ναι. Ο Τάκης απλά το έκανε άκουσε. Το δικαστή. Επιβεβαίωσε. Δίκασε και καταδίκασε. Κατάλαβες, δεν είναι, δεν βρήκε. Εμείς εδώ δεν δικάζουμε όμως, εμείς δίνουμε απλόχερα δώρα. Θα εξοπλίσετε όλοι σας την κουζίνα με υπέροχες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές Singer λοιπόν, διότι σας έχω και καφετιέρα εσπρέσο αρώμα και φούρνο μικροκυμάτων Singer και τοστιέρα ψιστιέρα Singer και juicy blender και multi και ραβδομπλέντερ και μη. 170 χρόνια είναι αυτά τα παιδιά στην αγορά. Μιλάμε για όνομα, μιλάμε για εγγύηση, μιλάμε για ποιότητα και design. Όλα αυτά δικά σας, μόνο αν στείλετε γραπτό μήνυμα στο 14999 ή καλέστε σε αυτόν τον αριθμό. Δεν θέλω όμως να μου ξεχνιέστε, διότι σας δίνω και αυτοκινητάρα. Πεζό, 208 έκδοση likes, 1200 κυβικά, 75, άλογα αξίας 15.700 ευρώ και πάρα πολύ οικονομικό στην κατανάλωση. Λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σας μόνο με μία κλήση στο 14999 ή με ένα γραπτό μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό. Πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να βάλουμε λίγο στα πόδια μας κι άλλη γυαλιστερή κρεμούλα, γιατί την έχω δει την κάμερα που περιμένει εκεί. Παραμονεύει!
Τι ωραία να γίνω ακόμα πιο μαύρη και να επανέλθω. Όχι γκριμύτερη, μαύρη. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Όχι μόνο τους Σουάν, ναι. Την επανένωση ξανά, τι είπε ο Θεοφάνους, τι απάντησε ο Χριστοφόρου, αλλά εκτός από αυτά έχουμε και το Μάκη Δελαπόρτα που αποκαλύπτει πάρα πολλά backstage από την εποχή που η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν πρωταγωνίστρια στις ταινίες με τον Παπα Μιχαήλ. Πόσες φορές είχαν σταματήσει, λέει, γυρίσματα γιατί είχαν εντάσεις μεταξύ τους, υπήρχαν διάφορες ψυμαχίες εκεί. Πόσα πολλά πράγματα ξέρει ο Μάκης Δελαπόρτα. Πάρα πολλά. Και ανεξάντλητες πληροφορίες. Βγαίνουν, δεν σταματάνε. Επίσης έχουμε τη Σοφιάνα Αβραμάκη, η οποία δεν είχε καταλάβει, λέει, την έκταση που είχε πάρει όλο αυτό που ακουγόταν για αυτή και τον Άρη. Έχουμε, όπως σας είπα, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, τα σκουλαρίκια μονίμως πέφτουν σε αυτό το πλατό, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, και την Εύη Δρούτσα που λέει ότι δεν είναι τόσο σωστό να στέλνουμε καλλιτέχνες από το εξωτερικό, να έχουμε εδώ πολλούς. Τον Ασημακόπουλο που μιλήσει για την πολυκατοικία, παιδιά, και τι δεν έχει αυτό το μούλτι. Χαμός γίνεται, δικό σας. Ο Μάκης Δελαπόρτας, καλεσμένος στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, μίλησε για την περίοδο που η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν μιλιόταν με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Δεν μίλαγαν, υπήρχε μια αντιπαλότητα και ο Δημήτρης είχε τσαγανό. Δεν ανεχότανε πολλά-πολλά. Και εδώ στο Ναυτικό, στη Μανταλένα, στην Αστέρο, σε αυτές τις πρώτες ταινίες είχαν πολλά προβλήματα. Ο Σακελάριος τους τα έφτιαξε στα πρώτα γυρίσματα γιατί δεν μιλούσαν καθόλου. Και λέει: δεν θα βγει σωστή η ταινία. Άμα δεν μιλάτε, μη σχέστε, πώς θα κάνετε τους αγαπημένους. Αφού είχαν τέτοια αντιπάθεια, γιατί λέγανε ναι. Τους ήθελε ο κόσμος. Με το που έκανε η Αλίκη ταινία μόνη της, η Αλίκη βέβαια ήταν μια άλλη περίπτωση. Ο Παπαμιχαήλ, όταν έκανε ταινία μόνος του όμως, τα εισιτήρια έπεφταν. Μάλιστα. Όταν έκανε τον Παπαμιχαήλ μαζί, τα εισιτήρια ανέβαιναν. Οπότε αναγκαστικά. Καλεσμένη στον Νίκο Μουτσινά, η Σοφιάνα Αβραμάκη ξεκαθάρισε τη θέση της για τη σχέση της με τον Άρη Σοϊλέδη. Με τη Μαρία επικοινώνησα πολύ νωρίς, με το που βγήκα, γιατί ήξερα τι έχει ακουστεί για μένα και τον Άρη. Ήξερα, είδα κάποιες συνεντεύξεις προσωπικές συμπαικτών μου. Ακούγεται ότι εγώ και ο Άρης φεύγαμε στη ζούγκλα και έχουν δει πράγματα και όλοι έχουν καταλάβει. Δεν είχα καταλάβει πόση έκταση είχε πάρει το όλο θέμα. Τώρα που μου το λες, τώρα το θυμήθηκα. Ναι. Το έχω πει κι εγώ. Ναι, πρέπει να ήταν top επικαιρότητας. Ήταν μια ωραία επικαιρότητα, είναι μεγάλη αλήθεια. Το έλεγα για καιρό. Ναι. Και το λέω ακόμα. Όχι. Ναι, αφού έφυγες, όχι. Ότι κλαίει που έφυγες. Το λέω, εγώ το συνεχίζω. Eurovision Party πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ σε γνωστό μαγαζί και ο Πάνος Παπαδόπουλος ήταν εκεί και μας έφερε το ρεπορτάζ. Τι μνήμες έχεις από τη δική σου συμμετοχή? Οπότε συμμετοχές μου στο Eurovision έχω μόνο καλές μνήμες και είναι ένας αναμνήσεις και είναι ο λόγος που πάντα όταν με ρωτήσετε, γι' αυτό σας προλαβαίνω, θα σας λέω ότι θέλω να πηγαίνω πάντα στην Eurovision, την αγαπάω. Ένα μικρό σχόλιο για την Αμάντα και το Die to Get. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε στο τελικό. Η Ανδρομάχη μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο έλα, έλα εγώ, λίγο έλα αυτή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να μην μ' αρέσει. Έξυπνο. Είδες όμως ο καλλιτέχνης, ο πρωτοπόρος, 15-17 χρόνια. Σταμάτα εσύ. Επανενώνεσαι με τους Σουάν, όμως ο κύριος Στεφάνος είπε ότι είναι μια μπάντα περιορισμένων δυνατοτήτων. Μου έχει την εντύπωση ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, σε αυτό το υπέροχο πάρτι που έχω πανεπομένω να τραγουδήσω, θα ασχοληθώ με τη γνώμη του Γιώργου Θεοφάνους, αν η Σουάν που αυτό διάλεξε και αυτό έκανε ήταν περιορισμένων δυνατοτήτων. Όχι, δεν θα σου κάνω το χατήρι. Δεν ξέρω τι του ήρθε και το είπε. Το θεωρώ πολύ άστοχο και δεν με ενδιαφέρει ποσός η άποψή του. Αλλά αν κρίνω από μένα, ούτε περιορισμένων είμαι, ούτε χαμηλών δυνατοτήτων, ούτε κανένα από τα παιδιά. Ήσατε μαζί, επικοινωνήσατε για αυτό. Γιατί να επικοινωνήσω μαζί του, θα πάρω κάποια άδεια ή είναι ο Άριος Πάγος και θα μου εκδώσει κάποια απόφαση. Ότι τους χαντακώσατε όταν αποφασίσατε να φύγετε και να ακολουθήσετε σε όλο καριέρα, σε αυτό τι απαντάτε? Θα πω ότι έχει επιλεκτική μνήμη και να κάτσει να τα θυμηθεί καλά. Γιατί άμα τα πω εγώ όπως ήταν τα πράγματα, τότε θα μπει η αλήθεια στη θέση της, αλλά βαριέμαι. Σε παρότρινε να κάνεις όλο καριέρα? Σιγά με παρότρινε ο Γιώργος Θεοφάνους να κάνω όλο καριέρα.
Και σιγά αν θα έκανα χωρίς όλο καριέρα ανεξαρτιόμουν από τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο οποίος παρεμπιπτόντως δούλεψε και πριν από 2-3 χρόνια μαζί μου. Και πολύ επιτυχημένα. Αλλά τα ξεχνάει όλα. Παρακάτω. Κάτι που κάνατε όταν ξεκινήσατε και τώρα που έχουν περάσει λίγα χρόνια από την αρχή σας που δεν μπορείτε να το κάνετε. Εντάξει, τώρα κατά ψέματα. Άλλο να είσαι 20-25 και άλλο να είσαι 40-45. Άλλο να χοροπηδάς τα κατσίκισα όταν είσαι μικρός και άλλο να μεγαλώνεις. Δεν μπορεί να κάνεις τα ίδια πράγματα. Έχει υπάρξει κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια που να έχετε τσακωθεί και να μην μιλούσατε για ένα χρονικό διάστημα? Η εποχή που σταματήσαμε να είμαστε συγκρότημα με τον Κωνσταντίνο, οι καταστάσεις και η δουλειά που υπήρχε και από την πλευρά μας αλλά και από τον Κωνσταντίνο. Δεν μας έδωσε τον χρόνο για να κάτσουμε να κλαίμε τη μοίρα μας. Το θετικό όμως είναι ότι μετά από χρόνια δείχνουμε ότι δεν είχαμε ουσιαστικά κάποιο πρόβλημα που έφυγε ο Κωνσταντίνος. Τα δύο τραγούδια που πάνε φέτος από την Ελλάδα και από την Κύπρο με τα δύο κορίτσια είναι αντιπροσωπευτικά. Πώς τα βλέπετε εσείς? Να σου πω για την Ελλάδα. Είχαμε τον Νίκ Τζομπ. Μπορούσαμε να πάμε με τον Νίκ. Για δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγαμε, επειδή είναι γιος του Πάριου. Η κοπέλα είναι πολύ ωραία κοπέλα, πάρα πολύ καινούργια για την Eurovision, πολύ ωραία φωνή, αλλά ο Νίκ είναι ένα προϊόν, αν θέλετε, γιατί προϊόντα είμαστε όλοι εμείς, το οποίο το βγάζουμε και προς τα έξω με πάρα πολύ χαρά. Και εγώ τουλάχιστον περίμενα να είναι η επιτροπή πιο σωστή σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πώς ψηφίζονται αυτοί και πώς ψηφίζονται άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό να ξαναέρθουν στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνουν και χαρά μας είναι. Αλλά πρώτα δεν έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μονίμως στην Ελλάδα. Το κοινό πρέπει να αποφασίζει για όλα. Ο κόσμος ξέρει ποιον θέλει. Δεν μπορούμε κάθε φορά να βάζουμε εμείς στον κόσμο κάποιον που θέλουμε εμείς. Κάποιοι μιλούν για ηλικιακό ρατσισμό, δεν θέλουν μεγάλους σε ηλικία στη Eurovision. Οι μεγάλοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να εκπροσωπεύσουν μια χώρα χωρίς να τρέμουν, χωρίς να σκέφτονται πώς το μικρόφωνο θα τον πιάσουν, χωρίς να φοβηθούν σε ένα λάθος. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλές φωνές, πάρα πολύ καλές φωνές και είναι ντροπή μας που δεν έχουμε αυτούς τους ανθρώπους μπροστά. Ήσασταν στην πολυκατοικία ένα γκέι ζευγάρι. Θεωρείτε ότι το στάδιο της ομοφοβίας έχει πέσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Νομίζω ότι η κοινωνία προχωράει και είναι χρέος της να προχωρήσει. Και όχι μόνο η κοινωνία αλλά και η πολιτεία. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να προχωρήσει. Οι άνθρωποι έχουμε ίσα δικαιώματα. Είτε είμαστε straight, είτε είμαστε gay. Δεν πρέπει να συζητάμε καν τι είμαστε, βασικά. Θα πηγαίνατε ακόμα μία φορά στην Eurovision? Όχι, τώρα δεν θα πηγαίνα. Όχι, τώρα. Εντάξει, πέρασα αυτό το στάδιο. Τώρα μου αρέσει να την παρακολουθώ. Με την Κωνσταντίνα η παρεξήγηση λύθηκε? Είναι οι σχέσεις σας καλές τώρα? Ανέκαθεν καλές. Δεν είχαμε ποτέ θέμα με την Κωνσταντίνα. Το θέμα ήταν η βιασύνη της αφίσας, που όπως πολύ σωστά είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, η μία ήταν σαν να μιλάει στο τηλέφωνο, η άλλη να χορεύει φλαμένκο και ο άλλος ο δεν ξέρω τι, που ήταν κάπως έτσι. Οπότε είχε δίκιο ως προς αυτό, ναι. Νέα παιδιά που μας εκπροσωπούν, ενώ υπάρχουν γνώμες ότι καλό θα ήταν να ήταν τραγουδιστές πιο έμπειροι στο χώρο. Ένα νέο παιδί από τη Eurovision μπορεί να πέσει κατευθείαν στα βαθιά και να ζήσει μια καταπληκτική εμπειρία. Ένας καλλιτέχνης ήδη φτασμένος δεν ξέρω αν κερδίζει πάρα πολλά εκτός από μια μεγάλη ταλαιπωρία. Κρατήσατε τις ισορροπίες ανάμεσα στο επάγγελμά σας και στην οικογενειακή ζωή που διατηρείτε? Επειδή για μένα η οικογένειά μου και η κόρη μου είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω και η δουλειά έχει μια πάρα πολύ ωραία θέση στη ζωή μου, αλλά έχει απλά μια θέση. Δεν είναι όλη η ζωή μου. Γι' αυτό το λόγο έχω κρατήσει, πιστεύω, τις ισορροπίες μου. Πώς και δεν σας βλέπουμε σε κάποιο talent show ως κριτή? Το έκανα και αυτό. Θέλετε να το ξανακάνετε, αυτό, να επιστρέψετε? Όχι. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση. Το πήρα πολύ βαριά όλο αυτό. Πιο πολύ στεναχωριόμουν που αυτούς που απέρριπτα ήταν αυτοί που δεν είχαν τηλεοπτικό ενδιαφέρον σε εισαγωγικά. Αυτό δεν μπορούσα να δεχτώ. Εκτός από φαν της Eurovision, είσαι και φαν του Γιώργου και αν ήσουν πριν το γνωρίζεις. Αυτό έλειπε να μην είναι. Η μεγαλύτερη. Ζήνεσαι πατέρας, πώς είναι? Καταπληκτικός. Υπάρχει ζήλια
ως προς τον Γιώργο για το επάγγελμά του μπορείς και το διαχειρίζεσαι. Παλιά καθόλου. Όσες ώρες δούλευε το βράδυ ο Γιώργος, δούλευα και εγώ στο κρεβάτι μου, με το σκέψη μου, με τις εικόνες που έκανα. Προσπάθησες πολύ Γιώργο να την κάνεις να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Καθόλου. Καθόλου ήμουν ξεκάθαρο από την αρχή μαζί της. Της είχα πει ότι για να είμαι μαζί σου και να κάνω οικογένεια μαζί σου, πάει να πει ότι. Ακριβώς. Άρα ποιος ο λόγος. Αν θες να το πάμε έτσι, το πάμε έτσι. Αν θες να το πάμε αλλιώς. Ειλικρινής ο Γιώργος, αλλά ειλικρινής και η γυναίκα του, παιδιά. Πάλευε και αυτή με τις σκέψεις, τι να κάνει. Σου λέει είναι εκεί τώρα, τραγουδάει. Μπορεί να τον πλαισιώνουν, να τον πλησιάζουν. Θέριες υπάρξεις. Υπάρχει. Πώς. Εντάξει, είμαστε. Περνάμε και ανασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση. Επιβάλλει ένα σύμφωνο τύπου JLO. Κανόνα. Χορέψει ή κάθεσαι μπροστά στο πρώτο τραπέζι και δεν κουνιέσαι από εκεί. Κατάλαβε, υπάρχει. Τον έχει FaceTime όλη την ώρα. Του λες αγάπη την ώρα που φεύγει από το σπίτι για να πα στη δουλειά. Θε είναι για το κινητό έτσι. Και όσοι όλοι είστε πάνω στην πίστα. Με ειδικό μηχάνημα που θα το κρατάει. Η ειλικρίνεια τη Σπέγγι Ζήνα εμένα με καθήλωσε. Ότι γενικότερα ρε παιδί μου δεν μπορούσα να διαχειριστώ ότι έπρεπε να απορρίπτω. Άρα έχουν μια αλφα καθοδήγηση οι κριτές στο εντάξει, ναι, μεν διαλέγουμε και καλές φωνές, αλλά είναι και πρόσωπα που μπορεί να μην είναι πουλιστερά τηλεοπτικά. Εφόσον είναι τηλεοπτικό προϊόν, έχει δίκιο. Δυστυχώς, για έναν καλλιτέχνη ενώ μουσικό, θα πρέπει να δεις και το τηλεοπτικό του μέλλον, και αν ίσως, μπορεί να σταθεί. Και ίσως η επιλογή τραγουδιστών για μέλη κριτικής επιτροπής να μην είναι και τόσο επιτυχημένη, γιατί δεν θέλουν εννοείται να τσαλακώσουν την εικόνα τους, να στενοχωρήσουν κάποιον. Οπότε η κριτική τους δεν είναι αυτή ίσως που θα έπρεπε τηλεοπτικά. Ναι. Το έχουν πει αρκετοί νομίζω. Άλλοι όμως έχουν τις γνώσεις για να κρίνουν. Δεν είναι οι μόνοι όμως που έχουν τις γνώσεις, υπάρχουν και άλλοι. Ναι, αλλά μουσικά τώρα ποιος θα κρίνει. Και αυτό έρχεται. Και το άλλο που είπε η Πέγγι έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπε η Εύη Τουρούτσα. Δηλαδή η Πέγγι Ζήνα είπε ότι ένας φτασμένος μεγάλος τραγουδιστής δεν κερδίζει τίποτα στην Ευρωβουλή εκτός από ταλαιπωρία. Γιατί πάει έχοντας εμείς μεγάλες προσδοκίες γι' αυτόν. Οπότε αν δεν βγει. Την καταρπακιά θα τη φάει ο ίδιος. Όπως είχε πάει φτασμένη ή αναβίσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ισχύει πάντα αυτό, παιδιά, γιατί και ο Σάκης ήταν ένας πολύ φτασμένος καλλιτέχνης και τραγουδιστής και πήγε και έφερε δύο εξαιρετικές θέσεις και τις δύο φορές. Σωστό. Λέμε, αν δεν είναι παιδί μου, ότι δεν έρχεσαι πρώτος από αυτή την άποψη. Γιατί ο Σάκης ήταν στο Τσάκναυγη, νομίζω και τρίτος ή δεύτερος. Εγώ δεν συμφωνώ σε δύο πράγματα από τις δηλώσεις που ακούσαμε από την κυρία Δρούτσα. Ένα είναι το θέμα. Δεν είμαστε ακόμα. Όχι, μιλάμε και για την ενέργεια. Επειδή μίλησε για το κομμάτι της ηλικίας, η ηλικία δεν έχει να κάνει, παιδιά, με το τι ακριβώς έχεις να δώσει πάνω στη σκηνή. Φαντάζομαι ότι ένας πιο νέος άνθρωπος έχει να δώσει και πιο πολύ ενέργεια και πιο πολύ ένταση και πιο πολύ μεράκι για να δουλέψει. Το είπε μάλλον από θέμα εμπειρίας, ότι ο μεγάλος τραγουδιστής, ο έμπειρος, επειδή έχει βγει πάρα πολλές φορές μπροστά στο προσκήνιο, μπορεί ίσως να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί το άγχος καλύτερα από ένα νέο. Ναι, είπε, να μην τρέχει το μικρόφωνο. Ο νέος όμως έχει πιο πολύ ζήλο και πιο πολύ πόρωση, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή να δείξει πράγματα ή να δώσει πράγματα. Και δεύτερον, δεν έχει σημασία αν ένας άνθρωπος ζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δηλαδή για να είσαι Έλληνας, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Η Αμάντα Γεωργιάδη είναι γεννιέσαι και τοποθετήσει. Αλλά και αυτό που είπε ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε τον Νικ, τον Good Job Nick. Εγώ συμφωνώ απόλυτα για τον Νικ. Είχε απόλυτο δίκιο και επίσης αυτό που θα ήθελα να πω κάπου εδώ για την Εύη Δρούτσα, επειδή είχα και καιρό να τη δω τηλεοπτικά, είναι μια κούκλα. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ πάλι να πω ότι αν θυμάστε καλά, κάναμε ένα διαγωνισμό. Ναι. Άρα δεν με ενδιαφέρει αν ο άνθρωπος που θα στείλουμε μένει εδώ, αν μένει αλλού. Ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κανόνας, ξέρω εγώ, είναι να έχει ελληνική υπηκότητα, φαντάζομαι, τόσο απλό για έναν Έλληνα καλλιτέχνη να συμμετέχει. Τώρα, αν έχει μεγαλώσει αλλού ή όχι, δεν με απασχολεί. Η επιτροπή έκανε ένα κομμάτι. Αν λέγεται σε Good Job Nicky και είσαι γιος του Τάδε, ή αν είσαι Γιαμάντα που δεν έχει κανέναν γονιό. Εγώ συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι που αδικήθηκε πάρα πολύ ο Good Job Nicky, παιδιά. Και όντως δεν ακούσαμε το τραγούδι του. Δεν το ακούσαμε το τραγούδι του. Όχι, αλλά που μας αρέσει το κομμάτι στην επικαιρότητα, βγαίναν όλοι οι άλλοι που συμμετείχαν μαζί του και όλοι λέγανε για τον Νίκο. Ναι. Πράγματα. Δηλαδή, όταν πα. Δηλαδή, πάλι είδαμε ουσιαστικά μια αποδόμηση ενός ανθρώπου, όχι και γιατί είναι ο γιος του Τάδε και όχι και έτσι και όχι βέτσι. Γιατί αυτό θα συμφωνήσουμε με την Εύη Δρούτσα στο εξής. Ότι το ποιον θα στείλουμε πρέπει να το αποφασίζουμε εμείς. Δηλαδή, να επιλέγονται 5 τραγούδια, 10 τραγούδια, να βγαίνουν σε μια πλατφόρμα από την ΕΡΤ και εμείς να μπορούμε να ψηφίσουμε με ένα μήνυμα ποιον θέλουμε να στείλουμε, ρε παιδιά. Το έκανε μια φορά η ΕΡΤ αυτό, αν θυμάστε καλά. Νομίζω έφερε το κουνιάδο, τον Αποστόλη, τον Ψυχράμι. Και ενώ ο κόσμος ψήφισε, έριξε λεφτά και τον έβγαλε. Μέσα από το Super Idol, Greek ένα Idol. Παιχνίδι, ναι. Και τελικά στείλαμε το Σάκη. Ναι. Άρα και αυτό δεν πολύ πέτυχε. Είδε μια στιγμή. Λέμε να γίνει σωστά όμως. Να γίνει σωστά. Να βγουν όλοι οι καλλιτέχνες, ο καθένας με το τραγούδι του, να ακούσουμε εμείς όλα τα τραγούδια και ας ψηφίσουμε εμείς ποιο πιστεύουμε στην τελική, ρε παιδιά. Μπορεί για να μην δέχονται και αυτοί τα πειρά. Καταλαβες. Και μπορεί να μην πήγε φέτος ο Good Job Nicky, αλλά μπορεί να πάει του χρόνου. Μακάρι να πάει. Και μακάρι να πάει. Πολλές αντιπαλότητες όμως υπάρχουν στη Showbiz, αυτό βλέπω εγώ και θα κλείσω με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και όλη αυτή τη διαμάχη που. Προέκυψε ξαφνικά με τον Γιώργο Θεοφάνου. Ναι, ναι, έξα. Πολύ ένταση. Θυμωμένο. Δεν
θυμωμένο τον. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Νομίζω και στα περισσότερα group, είτε είναι γυναικεία είτε είναι αγόρια, ας πούμε, πάντα δεν θα είναι όλοι το ίδιο καλά φωνητικά. Πάντα είναι κάποιος που θα είναι μπροστάρης, όπως ας πούμε για παράδειγμα στο Take That, και οι άλλοι να είναι λίγο πιο βιτρίνα. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι εννοούσε ο Γιώργος Θεοφάνος με την τοποθέτησή του και με αυτό που είπε. Ίσως να το εξέφρασε κάπως διαφορετικά. Νομίζω ότι ο Θεοφάνος όταν είπε την. Είπε συγκεκριμένα ότι όχι όλοι. Ήταν περιορισμένων διαδοτήτων, ναι. Όχι όλοι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Ο Κωνσταντίνος θύμωσε και για αυτό που είπε ο κύριος Θεοφάνος για το reunion. Mm. Να πούμε όμως ότι το reunion των boy bands έγινε και λίγο. Ήταν και λίγο μόδα τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε από την Αμερική. Είδαμε πάρα πολλές μπάντες να κάνουν ξανά, να επανενώνονται, επανένωση, να ξαναβγαίνουν, να ξαναβγάλουν ένα τραγούδι, να κάνουν ένα comeback, να κάνουν μια τουρνέ με τα παλιά τους τραγούδια. Δεν το βρίσκω κακό εγώ. Ούτε εγώ. Επίσης, δεν είπαμε ότι θα βγουν τα παιδιά να κάνουν τους 20άριδες και να κάνουν κολοτούμπες και τέτοια πραγματάκια. Δηλαδή, μια επανένωση γίνεται και μουσικά. Ας το πάρουμε και πιο απλά. Θα βγουν να τραγουδήσουν. Του Γιώργου αυτή. Μπορεί να μην του αρέσει να βλέπει. Έχει να κάνει νομίζω λίγο και με το ρεπερτόριο, με το τι τραγούδια έχουν πει και με το τι ενέργεια έβγαζαν στην ερμηνεία τους λέγοντας αυτά τα τραγούδια. Αυτό το πράγμα, δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 25 χρόνια μετά, δεν μπορείς να το βγάλεις. Σίγουρα, δεν μπορείς να είσαι ίδιος. Όταν τους ακούς κάπου να τραγουδάνε και να χορεύουν και θυμάσαι και τα τραγούδια παλιά και τις εποχές που έζησες τότε, δεν είναι επίσης, ενδιαφέρον θα είχε για ένα τέτοιο group που να επαναπροσδιοριστούν, δηλαδή να κάνουν και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Και να τρολάρουν τον εαυτό τους, παιδιά. Εγώ θα τρελαινόν τώρα να τους δω να προσπαθούν να ξανακάνουν τις φωτογραφίες που κάνανε τότε και να μην τα καταφέρουν. Δηλαδή θα γελούσα κι εγώ κι αυτοί, φαντάζομαι, να παλεύω να κάνουν αυτά που κάνανε στα 20 τους. Οι Backstreet Boys το κάνανε αυτό και το γυρίζανε και backstage από τις χορογραφίες. Δεν θα ήταν λίγο παροδία όμως. Δεν θα ήταν η One μετά. Θα ήταν 20, 20 χρόνια μετά. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Whatever. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, τα δώρα μας. Εμείς δίνουμε δωράρες. Ειρήνη, μην. 170 χρόνια είναι αυτά από τη Singer. Γιορτάζει λοιπόν στην αγορά και σας χαρίζει υπέροχα και πλούσιες ηλεκτρικές συσκευές. Έχουμε λοιπόν. Βλέπετε, γράφετε, πάρετε χαρτί, καλαμάρι. Καφετιέρα, εσπρέσο αρώμα. Φούρνο μικροκυμάτων Singer. Τοστιέρα, ψιστιέρα Singer. Juicy blender, multi, random blender και mixer. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν δικά σας στέλνοντας ένα μήνυμα στο 14999 ή καλώντας αυτόν τον αριθμό. Όμως σας έχω και αυτοκινητάρα, ρε εσείς. Αχ, με όλα τα συστήματα ασφαλείας της τελευταίας τεχνολογίας, με πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση. Μιλάμε για το Peugeot 208 έκδοση Light. Δικό σας κι αυτό, με ένα μήνυμα στο 14999 και μία κλίση σε αυτόν τον αριθμό. Μην πάτε πουθενά, μην φύγετε, γιατί εμείς δεν φεύγουμε. Λίγο καφέ βάζουμε, λίγο κρεμούλα, λίγο γυάλισμα, λίγο πουδρίτσα και πανερχόμεθα εδώ, διότι σας έχουμε, γίνεται χαμός. Σήμερα έχουμε και Κάτια Ταραμπάνκο. Αλήθεια. Θα λέμε και αυτά. Θα πάμε, θα δούμε λοιπόν και θα συνδεθούμε και με τον Γιάννη Αμπατζίδη στο Τωρίνο να δούμε τώρα τις τελευταίες ετοιμασίες, διότι σήμερα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό που παίρνει μέρος η Κύπρος μας και θα τα μάθουμε όλα μετά το διάλειμμα. Σε θέλω, μωρό μου, πότε θα βρεθούμε οι δυο. Οι δυο μας σε κομμάτιο πραγματικό. Μωρό μου, πότε θα σε δω από κοντά. Σε θέλω, μωρό μου. Έριχος αφού. Ποιος είναι πρωινιάτικα. Σε σένα επίσης, θα μιλήσουμε και αύριο να πούμε τα τελευταία για τον τελικό του Σαββάτου, να δούμε ποιοι πέρασαν, τι πάμε να αντιμετωπίσουμε, ποια θέση θα πάρει μετά και η Ελλάδα στον τελικό. Πολλά πολλά φιλιά στο Τωρίνο και σε σένα, Γιάννη. Καλημέρα, γεια σας. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Από το Τωρίνο, Μπέτη μου. Γιατί καλό το Τωρίνο, αλλά σαν την Ελλάδα έχει. Δεν έχει σαν την Ελλάδα. Και συγκεκριμένα θα σας φέρω εδώ στο Open την Παρασκευή στις 11 στο After Dark και στο Θέμη. Γιωργαντά, ποιος έρχεται. Έρχονται. Ο υπεραγαπημένος μας Παντελής Καναράκης και η Έλενα Κρεμλίδου Μαριπόσα. Mm. Και μπαίνει λοιπόν ο Παντελής Καναράκης παρέα με τη φίλη του την Ελένη Πέτα στο εξομολογητήριο και με το χιούμορ του, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει τα πάνω κάτω. Εγώ αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να δω τη συνέντευξη είναι που λέει, μιλάει για ένα φανατικό θαυμαστή που έχει. Και λέει ότι τον έχει τρομάξει πάρα πολλές φορές. Έχει φτάσει σε αυτό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Είχες ποτέ κάποιο θαυμαστή, θαυμάστρια, έτσι λίγο στόκερ που να σε τρόμαξε? Ναι. Είχα και είχα μιλήσει και με τις αρχές. Εντάξει, ευτυχώς. Τι έγινε? Ήταν μια κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί φάνηκε ότι ήταν και ένα άτομο το που δεν ήταν και σώστας φρένας που λέμε.
Πολύ ενοχλητικό, είχε βρει τηλέφωνο με μηνύματα, λατρευτικά, απειλητικά. Απειλητικά. Είχε βρει και την περιοχή που μένωνε, ήταν λίγο... Και την περιοχή και το σπίτι. Το σπίτι. Το σπίτι, δεν ξέρω, γιατί δεν είπε για συγκεκριμένο δρόμο, είπε την περιοχή. Και είχα τρομοκρατηθεί. Αλλά εντάξει, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση γιατί δεν έχει σταματήσει αυτό στα χρόνια. Δεν έχει σταματήσει. Όχι. Κατά διαστήματα δηλαδή υπάρχουν ενοχλήσεις, αλλά οι οποίες δεν είναι για να πας σε δικαστήριο. Απλά λίγο ξέρεις, τρομάζεις, αλλά εντάξει. Συγγνώμη, έχει το κινητό σου και δεν. Ναι, το... ναι. Είχα σκεφτεί να αλλάξω και νούμερο κάποια στιγμή. Αλλά, και δεν ναι. το κάνεις. Άλλαξε το κι εσύ. Δεν το άλλαξα και μάλιστα η συμβουλή από ανθρώπους από τις αρχές που απευθύνθηκα ήταν να μην μπλοκάρω και τα μηνύματα για να μπορεί να υπάρχει ένας έλεγχος. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή σου γράψει είμαι κάτω από το σπίτι σου που είναι εκεί, να το ξέρεις, μην μπλοκάρεις τα μηνύματα. Εντάξει, δεν είναι τόσο ενοχλητικά τώρα πια, αλλά μια φορά δυο το χρόνο, ας πούμε, θα υπάρξουν κάποια μηνύματα. Μια-δύο φορές το χρόνο. Τώρα okay. πλέον ναι. Αχ, αγαπημένος μου Παντελάκος, θα τον απολαύσουμε λοιπόν αύριο στο After Dark. Μπορεί να ζωπετσέτει καλή. Α, ναι. Τι τον βρήκε τον άνθρωπο. Λοιπόν, από το Τωρίνο στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στα διεθνή. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Δημήτρη Σαράτο, να δούμε τι νέα μας φέρνει από την showbiz του εξωτερικού. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Τι? Παιδιά, δεν σας περίμενα, με ξαφνιάσατε. Τι κάνετε, καλημέρα. Είναι με την πορνοζοπετσέτα του το παιδί, δεν πρόλαβε να αλλάξει. Βάλε την πορνοζοπετσέτα. Το παίζω Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, ξέρεις, προσποιούμε. Λοιπόν, παιδιά, και σήμερα σας έχω φέρει τα πιο φρέσκα, τα καλύτερα και θέλω να ξεκινήσουμε με, βέβαια με τον. Αχ, παιδιά, μου που συντονίζει λίγο η Lady Gaga. Τι ωραία φωνή, δεν είναι φοβερή. Λοιπόν, να μια καλή ευκαιρία λοιπόν να ξεκινήσουμε με το Top Gun Maverick. Εκεί θα καταλήξουμε βασικά. Θα ξεκινήσουμε με τον original, τον τίμιο. Τον αγαπημένο μας Christopher Pops Papayannou, που είναι ο διοικητής, προσέξτε, της Αμερικανικής Σχολής των Μαχητικών Αεροσκαφών. Mm. Αυτός είναι ο άνθρωπος που τους εκπαιδεύει και η είδηση βέβαια είναι ότι είναι Έλληνας. Έτσι, τώρα. Πάντα ναι. κρύβεται ένας Έλληνας. Και όλο αυτό, να σας πω ότι ξεκίνησε, του ήρθε αυτή η έμπνευση και ότι ήθελε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο όταν ήταν μικρός, με το διαστημικό ατύχημα που είχε συμβεί πριν πολλά χρόνια, αν θυμάστε κι εσείς. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία καμία. Να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, να σας πάω όμως τώρα στην ταινία. Ναι. Να δούμε μια καλή ευκαιρία και το τρέιλερ. Και κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους Τετάρτη 25 Μαΐου. Είναι απολαυστικό, είναι υπέροχο. Καταπληκτικά πλάνα. Παραγωγή. Καλά, δεν υπάρχει. Πλάνα, και τον Κρούς, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Να ταινία τον υπερπαραγωγή που σίγουρα θα μας καθυλώσει και θα σπάσει και τα box office. Αγέρραστος πια. Δεν περνάω χρόνο. Ανεξίτηλος, αδιάφορο. Ούτε να κάνει κάτι στο πρόσωπό του δηλαδή. Τίποτα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Άσχετα αν πέρασαν πόσα χρόνια από τότε, από το πρώτο. Μπράβο. Φοβερός. Λοιπόν, να σας πάω τώρα στην αγαπημένη μας Άννα Γουίντορ, η οποία πραγματικά τι έπαθε. Εντάξει, το διάβασα και σοκαρίστηκα κι εγώ. Πήγε να παρακολουθήσει μια παράσταση off-Broadway ναι. και στην είσοδο η κοπέλα εδώ από την ασφάλεια τέλος πάντων κάνει πρώτα ένα τσεκ για να δει το πιστοποιητικό εμβολιασμού αλλά στη συνέχεια τη ζήτησε και ταυτότητα. Είχε καλά έκανε, τι εννοείται. Δεν την αναγνώρισε. Ρε παιδί μου, σου λέει η Ιαν Γουίντορ, τι πρέπει να ζητήσει ταυτότητα για να τη δει. Εκεί... μπορεί να μην την ήξερε, ρε παιδί εκεί... Καλά, ναι, λογικό είναι. Άλλωστε τώρα εντάξει, δεν μπορούν όλοι να ασχολούνται με τη μόδα και να γνωρίζουν την Άννα Γουίντορ, άσχετα αν έχει γίνει και ταινία. Δεν ήταν και Μαντόνα δηλαδή να πει ότι. Να σα πω ότι. Και αγνά, αγνά, δεν την ξέρουμε. Μην τη σταράξει, άσχετα να το πιστεύουμε. Δεν ξέρετε την Άννα Γουίντορ. Μα την βλέπει τώρα. Δεν σα λέει τίποτα, ούτε αυτό το χαρακτηριστικό μαλλί, τα γυαλιά που πάντα μου λέει. Ούτε χωρί γυαλιά. Πάντα την είδατε συγκεκριμένα. Δεν είδατε ούτε καν τη ταινία ο διάβολο φορούσε πράγμα. Ναι. Τι ήτανε. Αυτή παρίστανε. Καλά ρε παιδιά, και τώρα, και εγώ, όχι ταυτότητα δεν ζητούσα, τα διπλοτσέκαρα, έτσι όπως τη βλέπω δηλαδή. Θα εντάξει, δηλαδή, είναι... υπάρχουν όμως και περιπτώσεις άμα δείξεις ταυτότητα και είναι που δεν σε αναγνωρίζουν. Επίσης αυτό, η απορία που μου δημιουργήθηκε είναι ότι ήθελαν την ταυτότητά της. Αυτή, οκ, δεν την είχε μαζί της. Στην Αμερική δεν δημιούργησαν ένα application όπως εδώ στην Ελλάδα να δείχνεις τη μία το πιστοποιητικό, την άλλη την ταυτότητα, δηλαδή να μπορείς να περάσει. Αυτό το application το έχει κατεβάσει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Με την ταυτότητα. Του κρύβει. Και θα παραμείνουμε στην Αμερική, γιατί παιδιά το τελευταίο διάστημα έχουν βγει έτσι διάφορες φήμες, έχουν κυκλοφορήσει ότι ο Τζόνι Ντεπ λέει ότι έχει έρθει πιο κοντά με την δικηγόρο που τον υπερασπίζεται στη δίκη με την Άμπερ Χέρντ. Άμα είσαι όλη μέρα σε ένα δικαστήριο. Εγώ τέχνηκε και αυτή, Τζόνι Ντεπ. Γιατί, εντάξει, παιδιά, ωραία είναι, να το πούμε και αυτό. Και έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορες φωτογραφίες μέσα από τη δικαστική αίθουσα. Λίγο έτσι, σαν να κάνουν ζουζουνιές, λίγο έτσι πιο τρυφερές στιγμές.
λίγο να υπάρχει μια άνεση μεταξύ τους. Μετά από όλα αυτά, βέβαια, κοιτάξτε εδώ πώς τον κοιτάει και χαμογελάει. Εντάξει, μπορεί να τον συμπαθεί. Μια οικειότητα. Μπορεί να τον θαυμάζει κιόλας. Τζόνι Ντεπ είναι αυτός. Σύμφωνα... Το πρόβλημα γίνεται το κλικ, να ξέρετε. Όταν αρχίζει και λες το πρόβλημά δίκιο. Σου, και ο άλλος γίνεται η κολόνα σου. Και έτσι, το στήριγμά σου. Και να σου να χάδει. Και να σου να φυλάκι. Σύμφωνα πάντως με το TMZ, να σας πούμε ότι η κοπέλα δεν είναι αυτή που ουσιαστικά ασχολείται και καθορίζει την υπερασπιστική του γραμμή, τέλος πάντων. Είναι ένα από τα άτομα και δουλεύουν στην ομάδα ενός μεγάλου δικηγορικού γραφείου. Είναι φίλοι, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση και δεν τρέχει τίποτα παραπάνω μεταξύ τους. Και καλέσανε να καταθέσει και η Kate Moss, να ξέρετε, γιατί η Amber Heard είπε ότι υπήρχε και επεισόδιο βίας με την Kate Moss. Θα καταθέσει όμως, είναι το... Και την καλέσαν, αυτό περιμένανε, λέει, την γραμμή να την καλέσει, γιατί αυτή θα πει ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό. Ούτε ξέρεις εσύ. Και να πει, πότε όμως. Τα έχουν πει, χθες μιλάγανε με την Kate. Πότε θα την καλέσει, some velvet morning. Και μιλώντας τώρα, παιδιά, για φήμες, να σας πάω και για το άλλο μεγάλο σκάνδαλο που έχει προκύψει, Αλβέρτος του Μονακό με τη Σαρλίν. Όπου λένε φήμες και δημοσιεύματα, μάλιστα σε ένα, ας πούμε, για παράδειγμα στο Paris Match, ότι επέστρεψε γιατί θα της δίνει κάθε χρόνο 12 εκατομμύρια ευρώ μισθό. Γιατί το λένε μισθό και δεν το λένε διατροφή? Γιατί δεν είναι χωρισμένη. Όχι, δεν είναι χωρισμένη. Είναι εργοδότης της. Και βέβαια μέσα στις προϋποθέσεις είναι να τον συνοδεύει σε διάφορες έτσι κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως τους αγώνες Φόρμουλα 1, Grand Prix, όπως λέγεται τέλος πάντων. Αντίστοιχα στο χορό των Ρόδων κτλ. Για να μην τον εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά τους. Μάλιστα. Μεγάλο το παρασκήνιο, δεν ξέρουμε. Κάποια στιγμή ίσως να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη. Κάποια στιγμή η αλήθεια θα βγει στο φως. Πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αν και όλο αυτό που παρουσιάζεται μπροστά μας δίνει κάτι, μια αίσθηση να καταλάβουμε ότι αυτή δεν θέλει, δεν τον αντέχει. Δεν μπορεί άλλο η γυναίκα. Αλλά... Βέβαια, τώρα κάποιοι, εντάξει, μπορεί να παρεξηγήσουν και να πούνε ότι προωθώ τον Άρη, αλλά είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πάρα πολλά. Σας αφήνω. Πάω στο σαλόνι μου. Βεβαίως. Διότι έχει έρθει το κορίτσι μου στα λεφτά. Και εσείς τα λεφτά σήμερα έρθει. Συνεννοημένες ήμασταν, μα τι είναι αυτό καλά, το πράγμα. Καλά, γι' αυτό. Αυτό το ρούχο καταδεικνύει την τελειότητα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είμαι εσύ. Χαίρομαι όταν τα λέμε μαζί, γιατί έτσι μου φτιάχνει διάθεση. Σε ευχαριστώ. Είμαστε σαν δύο φίλες που πίνουμε τους καφέδες μας και λέμε τα νέα. Είσαι ένα πολυτάλαντο κορίτσι. Δηλαδή, μας φτιάχνεις τη διάθεση. Σε είδα και χτες στη συνέντευξή σου. Επίσης, μας φτιάχνει τη διάθεση όταν μας αρέσει ο εαυτός μας στον καθρέφτη, νομίζω. Το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα. Άμα νιώθουμε εμείς καλά, το είπα και χτες. Η γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει ανασφάλεια, έφη μου. Πρέπει να νιώθει καλά με τον εαυτό της. Ναι, θέλω να σου πω, επειδή λέγαμε και για τους κανόνες, την Τζέιλο κτλ. Δεν χρειάζεται κανόνες. Εμείς να νιώθουμε καλά. Και τι μας έφερε για να νιώθουμε εμείς καλά? Μαλλιά. Για μια ζωή. Έφερα μαλλιά για μια ζωή. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το κορυφαίο στοιχείο της γοητείας μας και όταν σκέφτεστε την κορυφή, πρέπει να κοιτάξετε στην κορυφή στις αναζητήσεις. Εκεί βρίσκεται ο ηγέτης. Τα Μεντίζενές έχουν μετρήσει 33 χρόνια πορεία στην εμφύτευση μαλλιών και χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες φυσικά αποτελέσματα. Γιατί, Μπέτη μου, όταν έχουμε πάνω από 3.000 εμφυτεύσεις μαλλιών το χρόνο και όλοι αυτοί οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας. Το χαμόγελο των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν. Θέλω να τονίσω την αξία της εξέλιξης της κοσμητικής ιατρικής σε αυτό το τομέα. Διότι έγινε απλό το όλο ζήτημα. Ούτε πρυξήματα, ούτε ρεπό, ούτε αποχή από την καθημερινότητα, ούτε σημάδι, ούτε ουλή στο πίσω μέρος. One by one, παιδί μου. Θύλακα-θύλακα. Είναι συγκλονιστικό. Διότι γίνεται σε ένα ραντεβού, μέσα σε δύο, τρεις, τέσσερις ώρες. Σε μία μέρα ξεμπερδεύεις. Σε ένα ραντεβού, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, όταν είναι εκτεταμένη η αρέωση, θα χρειαστεί και περισσότερη ώρα. Ναι, εντάξει. Όταν είναι μικρή αρέωση, κρότα, φύρο, ξάκι, ας πούμε, μία-δύο ώρες. Όταν είναι φρύδια, μισή ωρίτσα. Α, έχουμε και το φρύδι. Τα φρύδια είναι καταπληκτικό το τι συμβαίνει. Έρχονται πάρα πολλές γυναίκες που τα είχαν εξαχνώσει, ξέρεις. Και όταν φεύγουν τα φρύδια μας, φαινόμαστε μεγαλύτερες ή θλιμμένες. Εγώ το παχαίνω τουλάχιστον. Το κάνω διπλό. Το ζωγραφίζουμε. Τα βγάζαμε κάποτε όλες τα φρύδια. Μας ήταν μόδα τέτοια τώρα. Το τονίζουμε εκεί πέρα με το μολύβι, αλλά έχουμε και φρύδια για να τα τονίσουμε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι με την εμφύτευση one by one μπορούν να δώσουν όποιο σχήμα θέλουν. Σε δε άντρες που θέλουν να είναι μουσάτοι και έχουν κενό στο μουσί ή στο μουστάκι ή μια ουλή κάπου στα τριχωτά σημεία και μπορούν. Βλέπεις εδώ τι ωραία γίνεται ο σχεδιασμός, έτσι. Ναι, βέβαια. Πολύ σημαντικός ο σχεδιασμός. Για να μην φαίνεται, Μπέτη μου, να μην φαίνεται ότι ο άλλος έκανε εμφύτευση.
σε σειρές, ξέρεις, βλέπαμε ανθρώπους και λέγαμε, όχι, αυτός έβαλε μαλλιά. Ναι, ναι, φαινότανε. Φαινότανε η παλιότερη μέθοδος. Επίσης έρχονται πολλοί να καλύψουν την ουλή. One by one, την ουλή από παλιότερη μέθοδο. Εδώ δεν υπάρχει ουλή, δεν υπάρχει σημάδι, δεν υπάρχει και η προσφορά. Η διάγνωση, προσέξτε εδώ, θα πληρώνατε ιατρική επίσκεψη αλλού. Είναι δώρο. Σας γίνεται μελέτη. Μιλάτε με τον επιστημονικό σας σύμβουλο. Η τιμή που βλέπετε είναι αληθινή για αυτή τη μέθοδο. Προσέξτε, κάντε συγκρίσεις. Μιλάμε για τα Medizenes, έτσι. Και η προσφορά είναι τηλεοπτική. Προσέξτε, και ισχύει μέσα από την εκπομπή. Κλείσε τώρα το δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού, είτε κάνεις εμφύτευση είτε όχι. Είναι δώρο. 210-51-58-160. 801-11-61-061 με αστική κλίση. Κύπρος, 7053-53. ΠΑΣ, Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο, τη Λεμεσό και τη Λευκοσία, τώρα και στην Κρήτη, στα Χανιά. Σε βλέπουν, ενημερώνεσαι, γίνεται ωραίος σχεδιασμός και αν θες το κάνεις και κερδίζεις μαλλιά για μια ζωή με αυτή την προσφορά, λέγοντας ποιος είναι πρωινιάτικα, έτσι, στο 210-51-58-160. Να δούνε και το σποτ. Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη. Στις διαφημίσεις που ακολουθούν, λοιπόν, έτσι, θα δείτε και το σποτ. Εμείς επανερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Και τέλειωσε η αγάπη πριν αρχίσει. Το καλοκαίρι εκείνο δεν θα γυρίσει πίσω. Γιατί δεν μου είπατε τι τραγούδι θα βάλετε? Να βγούμε έξω με το μακαλιά εδώ μπροστά στην πλατείτσα μας. Να τρέχουμε σε αργή κίνηση, να κυνηγιόμαστε. Ναι, ε, όπως παλιά κυνηγιώσαντο. Κυνηγιώσαντο στα δάση, χωρίς λόγο και φορμή. Δεν ξέρω, ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Ούτε εγώ, γιατί εκεί ξαφνικά τους ερχόταν να τρέξουν, ρε παιδί. Και γιατί ήταν χώρια για εκείνη την ώρα, πες μου, γιατί ήταν μακριά και ερχόντουσαν κοντά? Δεν πάνε πάντα δίπλα-δίπλα τα ζευγάρια. Έτσι. Περίεργα πράγματα εκεί. Επίσης, τέχνη, κάτι άλλο. Μάθαμε ποτέ ποιο καλοκαίρι ήταν αυτό τελικά? Εκείνο. Εκείνο το καλοκαίρι. Εκείνο. Ήταν εκείνο. Και εκείνο το κορίτσι. Η Μαρία μας, η Αντωνά μας, το κορίτσι μας. Πού είσαι, Μαράκι? Μένω κι εγώ ότι θα μπει ένα ωραίο τραγούδι χορευτικό. Έλα, λάσω, έλα. Να δικαιολογήσεις και τα μανίκια σου τα φουσκωτά. Ξαφνικά να μου πει. Και εγώ τι γίνεται, κόπα καμπάνα και μου βάλανε εκείνο το καλοκαίρι. Έκανα λίγο μούτρα εδώ μόνη μου, ξέρεις με το πριν. Λοιπόν, παιδάκια μου, πανέμορφα, ωραία κόπα καμπάνα, διακοπές, όμορφα πράγματα. Οπότε τι θέλουμε στις διακοπές? Κάτι πολύ ωραίο να πιούμε. Και όταν το πίνει αυτό εδώ πέρα το αγόρι, ναι, η αλήθεια είναι ότι μαγεύεσαι. Α, ωραίο καλέ. Μην με σκάσει. This is the Danos. This is the Danos one. Ο οποίος πίνει λοιπόν την καρύδα του και ειλικρινά πολύ θα ήθελα να μάθω πού ακριβώς υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο ρόφημα. Γιατί έχω και ένα θεματάκι. Και τι θέλει να μας πει ο Ντάνος πίνοντας καρύδα? Ο Ντάνος πίνοντας καρύδα θέλει να μας πει ότι είναι η ώρα για το καλοκαίρι. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω, έχω φάψει την καρύδα από τα χέρια λοιπόν της φίλης, του άντρα της φίλης μου, του Πάνο του Καλύδη, ο οποίος την είχε ψήσει παιδιά στο τζάκι, ναι, και ήταν σαν να έτρωγες κάστανο. Έχει υπέροχη λοιπόν γεύση όταν την τρώω. Όταν την πίνεις όμως, δεν ξέρω, δεν έχω πια ακόμη καρδιά. Αυτό πάλι πώς γίνεται, να έχει διαφορετική γεύση όταν την τρως και διαφορετική όταν την πίνεις? Παιδιά, μήπως αυτό σημαίνει όμως ότι θα δούμε σε κανένα All Star τον Ντάνο? Δεν ξέρω. Εμένα σαν μήνυμα είναι αυτό. Κάτι θέλει να μας πει ο ποιητής εδώ. Συνήθειες δεν σταματάνε. Γιατί και το βλέμμα είναι πονηρό. Λοιπόν, αυτός είναι ο George Ντάνος, ο οποίος κάνει τις βόλτες του στην Σκιάθο εκεί πέρα με jet ski, με τέτοια ώρα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ λοιπόν όμως που λέτε εχθές, έκανα κάτι πρόβες νηφικού για ένα υπέροχο catwalk, το οποίο έρχεται την επόμενη λοιπόν Πέμπτη, την υπογραφή της φίλης μας της Μυρτός Κάζη. Εκεί που ήμουν στη στροφή προς Κολωνάκη για να πάω να πάρω το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ, ναι, ποιο μπορεί να πέτυχα? Ποιο ναι. Δείτε. Για δουλειά στο Κολωνάκη, αλλά ποιον πέτυχα? Το λοχαγό. Από νέα μου στροφικό γυμνάσιο. Θέλω χαλβά φαρσάλων, θα μου φέρεις? Αμέ. Θα σου φέρω. Χαλβά Βαρσάλων με αμύγδαλο λοιπόν από το λοχαγό τον Κατσούκα, ο οποίος έχει αρχίσει τις βόλτες του. Βέβαια δεν πρόλαβα τον άνθρωπο να του μιλήσω και πολύ. Θέλω να σας πω ότι όλος ο κόσμος σταματάει, βγαίνει φωτογραφίες, τον φωνάζει Τσακατσούκα από εδώ, Τσακατσούκα από εκεί. Χαμός γίνεται λοιπόν με τον Γιώργο τον Λοχαγό, ο οποίος περιμένουμε να το φιλοξενήσουμε και στο στούντιο εδώ πέρα. Βέβαια. Και μου λέει ότι θα είναι χύμαρο στις δηλώσεις του. Άντετε να έρθει να μας τα πει από κοντά. Μόνο με Χαλβά Βαρσάλων με αμύγδαλο. Καλύτερα πάντως να τον έλεγαν άλογο. Άλογο γιατί κλωτσάει.
Τι εννοείς κλειστό. Λοιπόν, αλλάζω θέμα γρήγορα, γρήγορα και ωραία. Και πάω σε μια πάρα πολύ όμορφη, πολύ ωραία γυναίκα που μπορεί να έχει ξεκινήσει λοιπόν τις προετοιμασίες της και αυτή για τον γάμο της που έρχεται. Νομίζω κάπου Σεπτέμβρη μας. Όχι, δεν είμαι εγώ. Όχι, καλέ. Κι όμως. Κι όμως. Ωραία που γίνει μας, ωραία τα παιδιά τη. Ρε, τι ωραία που είσαι μες στον ηθικό. Ωραίο, ε. Αυτή είναι η αγαπημένη μου φωτογραφία. Είναι φανταστική. Ευχαριστώ πολύ, 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 πολύ. Και τον ηθικό υπέροχο. Υπέροχο. Για πολύ ωραίο το ροαγιάλ τον ηθικό. Δεν του το είχα εκεί στέκα. Πάνε, μα, τα λέω εγώ. Βάλε μακρύ για τον γάμο και μήνυ για το την Πέμπτη που είναι κοντό. Με μακρύ έτσι η ρίτσα. Μιλάω κι εγώ. Θυμάστε για το κορίτσι μα! Την Γιάκο ετοίμασε και τέριν. Ταριά, ταριά. Σούβλα, σούβλα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, μαράκι μου. Πολύ χαρήκαμε που σε είδαμε σε νηφικό. Είσαι μία κούκλα. Δεν θα πω για την κόνη μεταξά, ένα πολύ πολύ γρήγορο. Άντε, άντε, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω. Η κόνη μεταξά, λοιπόν, πιο όμορφη από ποτέ, για το επαιτειακό You Weekly. Έρχεται για τα 9 χρόνια του περιοδικού. Πιο όμορφη από ποτέ, πιο υπέροχη από ποτέ. Διαχειρός Λιάνας Μάρκογλου. Γιατί όταν σε αναλαμβάνει το Λιανάκι, το αποτελέσμα είναι αυτό εδώ πέρα. Ωραίο. Άντε, άντε, φιλάκια, τα φιλιά μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα στη Θεσσαλονίκη. Και στον φίλο μας, τον αγαπημένο, τον Μαργαρίτη και Χαγιά, ο οποίος είναι εκεί με τον κύριο Νίκο Βίτη, που είναι location manager, διότι εκεί, αγάπη μου, Μαργαρίτη μου, αγόρι μου και Χαγιά μου, η Τζένι εδώ. Τι γίνεται εκεί, τελειώνουν τα γυρίσματα. Όλοι γουτ γίνεται καλέ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ακριβώς. Καλημέρα από τη Χολιγουδιανή Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυλαία γυρισμάτων για Bricklayer, μια ταινία που εδώ και δύο μήνες γυρίζεται στην πόλη μας για άλλη μια φορά. Έχω δίπλα μου τον κύριο Νίκο Βίτη, location manager, μπορεί να σας απαντήσει στα πάντα. Ναι. Σε ό,τι ερωτήσεις θέλετε, γιατί πραγματικά μιλάμε για μια ταινία που αυτή τη φορά είχε πολλά γυρίσματα και ήταν όλα σε απόσταση αναπνοής από τον κόσμο της πόλης. Καλέ, βλέπουμε τώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Τι ωραία γυρίσματα. Χολιγουδ, πραγματικό η Θεσσαλονίκη, εντυπωσιακό. Ήταν εύκολο να γίνει αυτό και μέσα πραγματικά στην πλατεία Αριστοτέλους, που είναι μια πολύ σύγχναστη πλατεία, να πούμε. Γεια σας και από μένα. Στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν εύκολο να γίνει. Πιο δύσκολο όταν πρέπει να κλείσουμε δρόμους. Η πλατεία ναι, ίδια είναι ένας χώρος που είναι σχετικά εύκολος, γιατί μπορεί να περιφρουρηθεί. Ναι. Άλλοι χώροι είναι πιο δύσκολοι, δηλαδή στενά, ανοπόλοι. Έχουμε δυσκολίες με την κυκλοφορία. Μαζεύεται. Έχουμε και την Τσιμισκή τώρα που έχετε κλείσει ναι, εδώ. Μαζεύεται γενικά ο κόσμος να χαζέψει, θέλει να το δει αυτό το θέαμα. Γιατί δεν το συναντάς και κάθε μέρα. Μαζεύεται αρκετός κόσμος. Ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε δυσκολία λίγο να κρατήσουμε σε απόσταση τον κόσμο. Λογικό. Αλλά δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα παρόλα αυτά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Είναι ένα πρωτόγνωρο πράγμα για την πόλη. Για αυτήν την ταινία που γυρίστηκε εκεί και σήμερα είναι η τελευταία μέρα και θα τη δούμε σύντομα, φαντάζομαι, στους κινηματογράφους. Παίζει ο Άρον Έγκχαρτ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ηθοποιός. Το Bricklayer, έτσι λέγεται. Είναι πολύ καλός. Ναι. Πήραν, ας πούμε, ναι. Ζητήσανε Έλληνες κομπάρσους ή για δεύτερους ρόλους ηθοποιούς που να συμμετάσχουν στην ταινία αυτή. Έχουν παίξει Έλληνες ηθοποιοί, ο Άκης Σακελαρίου, ο Μιχάλης Σιριόπουλος, σε δύο-τρεις ρόλους δεύτερους επίσης κάποια ακόμα και όλοι οι κομπάρσεις ήταν Έλληνες. Μπράβο! Είδατε πόσο καλό είναι. Είναι και για διαφήμιση για τη χώρα μας, αλλά και δουλεύει και κόσμος, παιδιά, σε αυτές τις ταινίες. Αν δεν κάνω λάθος, από τα θετικά της ταινίας αυτής είναι ότι τα γυρίσματα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στην ταινία θα λέει ότι είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν θα είναι σαν να είμαστε κάπου αλλού ή ότι κάνουν γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη και ξέρεις το παρουσιάζουν σαν. Όλη υπόθεση εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη, σωστά. Ακριβώς. Ναι. Το οποίο είναι φοβερή διαφήμιση, φαντάζομαι, για την πόλη. Γι' αυτό και επιλέχθηκαν πολλά σημεία εμβληματικά της πόλης. Δηλαδή πέρα από την πλατεία Αριστοτέλους, έχουμε στην Ανοπόλη, σε στενά. Έχουμε στα Κάστρα, έχουμε σε Βυζαντινή Εκκλησία μέσα. Κύριε Βίτη, γιατί το Hollywood έχει βρει τη Θεσσαλονίκη τελευταία και είναι νομίζω η τρίτη ταινία που γυρίζεται εκεί. Από αυτή την εταιρεία παραγωγής, έχουμε πολλές ταινίες. Ναι. Ναι, ναι, γίνονται πολλές ταινίες στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη εταιρεία τη βόλεψε η Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους και ότι είναι κάτι που δεν
έχει παρουσιαστεί πουθενά, δηλαδή η πόλη τα ναι. έχει κομμάτια γύρω-γύρω που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οπότε βολεύει. Τέλεια. Δείχνουμε κάτι καινούριο ουσιαστικά. Και ναι. δεν σταματάνε βέβαια τα γυρίσματα ταινιών στη Θεσσαλονίκη. Μετά ακολουθεί και ταινία με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Αλήθεια. Ναι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τέλεια. Έχετε εικόνα τι άλλο έχουμε μπροστά στο μέλλον για τη Θεσσαλονίκη? Έχω κάποια εικόνα, αλλά αυτό όταν θα φτάσει η ώρα να ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα χαρτιά, άσου στα μανίκια έχετε, κύριε Βίτη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όχι εγώ, οι εταιρείες παραγωγής δεν είναι, εντάξει, δεν ξέρετε από μένα. Απλώς, ναι. Εντάξει. Αυτές όταν αποφασίζουν ότι θα προχωρήσουν, εμείς χαιρόμαστε ναι. πάρα πολύ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και όπου και αν γίνεται στην Ελλάδα ταινία, διότι και άνθρωποι δουλεύουν και η χώρα διαφημίζεται στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι μας συμφέρει από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, πολλά φιλιά στη Θεσσαλονίκη μας. Σας ευχαριστούμε Αποκτάτε πολύ. Αποκτάτε και μια τεχνογνωσία. Έτσι. Σε ευχαριστούμε καλά. Και σένα, Μαργαρίτη μου. Καλημέρα. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Και από τη Θεσσαλονίκη θα σας πάω, παιδιά, στα Ψαρά. Ένα πολύ μικρό νησί. Θα συνδεθούμε εκεί με την Λία Καραγιώργη, η οποία Λία έχει καταγωγή από τα Ψαρά. Έφυγε να κάνει τις σπουδές της στο Μεσολόγγι λογιστικά, αλλά η καρδιά της ήταν πάντα στα Ψαρά. Γύρισε εκεί και άνοιξε μια επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, Λία. Γεια σας. Γεια καλημέρα. Σας. Καλημέρα σας. Τι επιχείρηση γύρισες και έκανες στα Ψαρά και άφησες την καριέρα τη λογιστική? Άφησα τη λογιστική για να έρθω να ανοίξω ένα καφέ μπαράκι. Ναι. Το μοναδικό στο νησί. Το ήθελα πάντα από πολύ μικρή ηλικία να το πάρω αυτό το μαγαζί, να το έχω. Και εννοείται να μείνω στα Ψαρά για πάντα. Ναι. Μεγάλωσα στον Πειραιά, γεννήθηκα στον Πειραιά. Α, απλά έχεις καταγωγή από τα Ψαρά, ε. Τα Ψαρά ήταν μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Αυτό ήταν για μας τα Ψαρά. Μάλιστα. Και πώς πώς μια νέα κοπέλα, ρε παιδί μου, σαν και εσένα, αποφάσισε να πάει σε ένα νησί που πόσους κατοίκους έχουν τα Ψαρά? Είναι μικρό νησί, έτσι δεν είναι? Τώρα έχουμε, ναι, 300. 300. Φαντάσου ότι η Λία μας λέει ότι είναι το μοναδικό μαγαζί μπαράκι καφέ στα Ψαρά της Λίας. Όχι. Καφέ έχουμε κι άλλα, το μοναδικό μπαράκι. Α, μπαράκι είναι το μοναδικό, μάλιστα. Να σου πω, φαντάζομαι το καλοκαίρι θα είναι πολύ ευχάριστο να βρίσκεσαι εκεί και να δουλεύεις. Ο χειμώνας πώς είναι στα Ψαρά? Ο χειμώνας είναι πιο ωραίος από το καλοκαίρι. Πώς γίνεται, όλοι οι κάτοικοι των νησιών αυτό λένε, ρε παιδιά? Όντως. Δεν νιώθεις απομονωμένοι, δεν νιώθεις ότι είστε πολύ λίγοι και δεν έχετε πολύ επικοινωνία? Είμαστε απομονωμένοι, δεν έχουμε καθόλου επικοινωνία. Εάν έχει θάλασσες, χώρια, είμαστε εντελώς αποκλεισμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά είναι μαγευτικός ο χειμώνας. Είναι άλλα τα χρώματα του νησιού. Οι νέοι τι κάνουν στα Ψαρά? Πώς περνάτε τον χρόνο σας εκεί, ειδικά το χειμώνα, ρε παιδί μου? Εντάξει, το καλοκαίρι θα πας στα μπάνια σου, θα έρθει τουρισμός, γιατί φαντάζομαι έχει και τουρισμό στα Ψαρά το καλοκαίρι. Μπορεί να μην είναι, ρε παιδί μου, νησί, ξέρεις, τόσο πολύ σύχναστο, αλλά σίγουρα έχει και τον τουρισμό. Το χειμώνα τι κάνετε? Δυστυχώς οι νέοι που έχουν απομείνει είναι ελάχιστοι. Δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, δεν υπάρχουν επαγγέλματα που μπορούν να συνεχίσουν να μένουν πάνω στο νησί. Οι περισσότεροι από εμάς είναι ναυτικοί. Mm-hmm. Που τους επιτρέπει στο ξέμπαρκό τους να έρχονται και να μένουν στο νησί για κάποιους λίγους μήνες, αλλά και πάλι δεν υπάρχουν δραστηριότητες για ένα νέο άνθρωπο. Είναι δύσκολο. Αν δεν είσαι πολύ εντάξει με τον εαυτό σου, αν δεν έχεις 2-3 κοντινά σου άτομα να κάνεις παρέα, είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας στο νησί. Έχει... Από θέμα παρέας. Έχει μικρά παιδιά, έχει σχολείο στα Ψαρά? Έχουμε σχολείο και δημοτικό και γυμνάσιο και νηπιαγωγείο και λύκειο απ' όλα. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, λιγοστεύουν τα παιδιά. Είναι λογικό, είναι λογικό. Γιατί νομίζω μπορεί και ένας γονέας να αισθάνεται και μια ανασφάλεια, ρε παιδί μου. Ότι αν συμβεί κάτι, μπορεί να μην είναι εύκολο να μεταφερθεί ένα παιδάκι, να αρρωστήσει. Σίγουρα, εντάξει. Το καλό, ελπίζω ότι έχουν αλλάξει εποχές και μπορείς πλέον, άμα συμβεί κάτι σοβαρό, πραγματικά να βρεθεί μια λύση. Μια απορία και θα ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κόσμος ο οποίος έρχεται στο μπαράκι αυτό, πόσα άτομα μπορεί να είναι κάθε βράδυ στο μαγαζί? Το χειμώνα. Ναι. Και το χειμώνα, το καλοκαίρι, δηλαδή τώρα, ας πούμε, μια βραδιά, πολύ έτσι που λες, πω, όπως σήμερα, το μαγαζί πήγε πολύ καλά. Πόσα άτομα έχει μέσα το μαγαζί? Γιατί αν έχει 300 κατοίκους στο νησί, φαντάζομαι ότι ο αριθμός των ανθρώπων... Θα πας να παίξεις μουσική, μαράκι. Πάμε να παίξεις μουσική. Λοιπόν, ο χειμώνας είναι δύσκολο, σας είπα. Είναι το κάθε μαγαζί στο νησί πάνω να έχει 10-15 άτομα καθημερινά, δεν έχει παραπάνω. Ναι. Φουλάραμε λένε. Στα 15 λένε φουλάραμε. Τέλειο. Λοιπόν, εντάξει, Σάββατο,
Σάββατο βράδυ μπορεί να έχει και 20 και 30, αλλά εκεί λέμε ότι πόπο έχει πάρα πολύ κόσμο. Πόπο, χθες έγινε χαμός το πάρο. Δεν μπορούσα να τα πείτε. Γι' αυτό νομίζω ότι παθαίνουν ένα πολιτισμικό σοκ αν έρθουν στην Αθήνα και πάνε, ας πούμε, στα μπουζούκια Σάββατο βράδυ. Θα πάρεις πολιτισμικό σοκ με τέτοια ησυχία που έχεις μάθει εκεί στη Γαλλία και στην ηρεμία. Η μεγαλύτερη δυσκολία σου εκεί ποια είναι? Η δική μου μεγαλύτερη δυσκολία δεν υπάρχει για μένα δυσκολία. Εγώ ήθελα να έρθω στο νησί και τρελαίνομαι. Δεν με νοιάζει. Ήταν αποφασισμένη η Λία. Τέλειο είναι αυτό. Εμείς να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, Λία μου. Μακάρι κι άλλοι νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν στα ψαρά και να ανοίξουν επιχειρήσεις, να αποκτήσει κι άλλη ζωή το νησί. Αν θέλετε, βέβαια, να έχετε και την ηρεμία σας, να μην σας τη χαλάσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Λοιπόν, πολλά φιλιά στα υπέροχα ψαρά και επιτυχία να σου ευχηθώ. Τι άλλο, και ευτυχία. Να είστε καλά και σας περιμένουμε για διακοπές. Βεβαίως. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Φιλιά, γεια σας. Είδατε, περνάνε ωραία το χειμώνα. Ηρεμία, παιδιά. Παρέα να έχεις, καλά να είσαι με τον εαυτό σου. Βρήκα ποιον θα στείλουμε στα ψαρά. Ποιον? Τον Τάκη, τον Καραγκούνια. Θα τους τρελάνε τους ανθρώπους όλους. Χειμώνας να έχει μποφόρ, να μην μπορεί να φύγει να πας. Πάμε σε ένα υπέροχο μούλτι, διότι έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το μούλτι. Καταρχάς η Ευελίνα Νικόλουσα χώρισε μετά από 9 χρόνια σχέση. Πώς το ανακοίνωσε, παιδί. Και πώς το ανακοίνωσε. Έχουμε τη Λίτσα Γιαγκούση, η οποία αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή συνάδελφός της πέταξε όλα τα πράγματα από το καμαρίνι στην πίστα. Ο Λευτέρης Πανταζής, μιλάει για την Κόνη και για το πόσο καιρό περίμενε να τη δει νυφούλα. Αυτό της έλεγε. Πότε θα σε δω νυφούλα. Έγινε. Αραβωνιάστηκα. Το όνειρο πραγματικότητα. Αυτά και πολλά άλλα στο μούλτι που ακολουθεί. Χώρισε η Ευελίνα Νικόλουζα μετά από 9 χρόνια σχέσης και το γνωστοποίησε στο κανάλι της στο YouTube. Ο λόγος που εξαφανίστηκα και δεν έκανα βίντεο αυτό το καιρό είναι αυτός. Ουφ, είναι περίεργο που σας το λέω. Δηλαδή ότι με τον Κλάνθη δεν είμαστε πια μαζί. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όπως φαντάζεστε. Απλώς το μόνο που θα σας πω είναι ότι τελείωσε πολύ καλά, με πολύ αγάπη. Θα τον δείτε σήμερα γιατί θα έρθει να πάρει το look, γιατί λίγο εκείνος, λίγο εγώ θα τον έχουμε. Απλώς νομίζω ότι δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στο ότι σχέσεις ρουτινιάζουν μετά από χρόνια. Αυτό νομίζω είναι. Δεν υπήρξαν ποτέ τσακωμοί, δεν υπήρξαν ποτέ τρίτα πρόσωπα. Απλώς νιώσαμε ότι τελείωσε. Φίλιονται, αγκαλιάζονται και πάρθηκε η απόφαση να μην τον πάρει σήμερα και να μην πάει στο καινούριο σπίτι. Τη βράδυ, Λουκ, να το δει αύριο με το φως της ημέρας. Όταν βλέπω αεροπλάνο. Η Λίτσα Γιαγκούση μίλησε στο περιοδικό, λοιπόν, για τον ανταγωνισμό που έχει βιώσει στο χώρο του τραγουδιού. Αδελφός μου είχε πετάξει όλα τα πράγματα από το καμαρίνι. Θυμάμαι είχα γενική πρόβα και όλα μου τα προσωπικά αντικείμενα τα είχε βγάλει από το καμαρίνι και τα είχε πετάξει στην πίστα. Δεν ξέρω ακόμα για ποιο λόγο το έκανε. Είχα γίνει έξαλλη. Ήξερα ποια κοπέλα το είχε κάνει, αλλά προσποιήθηκα ότι δεν γνωρίζω καθώς δεν μπορούσα να το αποδείξω. Μπορώ να σου πω ότι αργότερα με αυτό το κορίτσι γίναμε φίλες, αλλά δεν της είπα ποτέ τίποτα. Δεν ξέρει ότι γνωρίζω ότι το έκανε εκείνη. Πρεμιέρα χθες βράδυ για την παράσταση «Κυρία Κλάιν» με πρωταγωνίστριες την Εμιλία Υψηλάντη, την Ατάσα Καλογρίδη και τη Σάρα Εσκενάζη. Ήρθα εδώ την κόρη μου. Δεν είμαι ο καλύτερος κριτής γιατί είναι η κόρη. Είστε αυστηρός ή ελαστικός? Δεν είμαι τίποτα. Ο μόνη της είναι αυτόνομη, είναι μια ηθοποιός. Από και πέρα, τι να της πω εγώ. Τι λέτε για τα κακός κείμενα της εποχής που ήρθαν στο φως με τις συμπεριφορές των σκηνοθετών? Άκου, αγάπη μου, τα είπαν όλοι όλα. Εγώ σας είπα για φως. Μη μιλάτε για σκοτάδι. Όποιος θέλει να πάει προς το φως, πάει προς το φως. Όποιος θέλει να πάει προς το σκοτάδι, πάει προς το σκοτάδι. Το θέατρο είναι φως, το θέατρο είναι γνώση, το θέατρο είναι ένα μονοπάτι για να σε κάνει ευτυχισμένο. Είχες άγχος που είναι ο μπαμπάς από κάτω και σε βλέπει? Η αλήθεια είναι ότι έχεις λίγο άγχος, να σε πιάνει λίγο έτσι ένα κάτι. Λογικό είναι. Τι συμβουλεύει, σου λέει, κάτι σου δίνει συμβουλή. Είναι αυστηρός, να τα πούμε αυτά, είναι αυστηρός. Λέει πάντα την αλήθεια. Εμάς μας είπε ότι δεν σου λέει τίποτα. Έτσι είπε. Είδαμε σήμερα και καλούς φίλους από το Survivor. Έχετε κρατήσει φιλίες από το παιχνίδι ακόμη. Δεν γινόταν να μην κρατήσουμε φιλίες μετά από τόσες ώρες που ήμασταν μαζί και μήνες. Το Survivor τελικά ήταν κάτι που βοήθησε ή ήταν κάτι που αν γινόσαι το χρόνο πίσω δεν το έκανες ξανά?
Κοίτα, είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν τη ζεις και δεν θα την ξαναζήσεις. Δεν το έχω μετανιώσει αν με ρωτάς αυτό. Εννοείται, ήταν μάθημα ζωής. Ποιο άτομο δικό σας ήρθε σήμερα εδώ να σας απολαύσει την πρεμιέρα σας? Ένα αδερφό μου και τη μαμάκα μου. Ο κύριος Λιγουρέζος που τον προσκαλέσατε και τηλεοπτικά να έρθει, ήρθε? Ξέρετε εγώ τι έχω κάνει με τον κύριο Λιγουρέζο, θα με τρελάνουνε. Είπα ότι τον έχω καλέσει τώρα, το πότε θα έρθει. Συνήθως οι πρεμιέρες είναι λίγο άβολες. Εγώ δεν κατάλαβα, υπάρχει έρωτας ή όχι, κυρία Καλογρίδη, σε τι, σε αυτή την άτιμη τη ζωή? Στην άτιμη τη ζωή σαφέστατα υπάρχει έρωτας. Μην ρωτάτε για μένα όμως. Γεια σας. Ήρθα να δω τη φίλη μου την κυρία Καλογρίδη. Βλέπετε αντικειμενικά τους φίλους σας που παίζουν στο θέατρο? Δεν τα καταφέρνω πολύ εύκολα. Δεν μπορώ να έχω κακή άποψη. Έχετε ακούσει πολλούς ανθρώπους να μιλούν για σεξουαλικές παρενοχλήσεις? Βιώσατε ποτέ κάτι τέτοιο στην πορεία σας? Σεξουαλική παρενόχληση δεν είχα ποτέ βιώσει. Αλλά ότι αυτά υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα, παντού. Το καλό είναι ότι αρχίζουμε να μιλάμε γι' αυτά. Σκέφτεστε εκείνη τη μέρα που θα πάτε την κόρη σας στην εκκλησία? Εντάξει, είναι το καλύτερο που μπορεί να σκεφτεί ένας γονιός για το παιδί του. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί, όλα ακούει. Άντε να βρεις μια καλή νύφη, άντε να βρεις έναν καλό γαμπρό, αυτό δεν θα ακούνε. Όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή λοιπόν, ποιος γονιός δεν θα είναι τρισευτυχισμένος? Το εγγόνι σας, πώς θα σας φωνάζει? Λεπά. Παππού Λεπά, λεπά ή σκέτο Λεπά? Λεπά, παιδί μου, παππού Λεπά. Επόμενα επαγγελματικά σχέδια για το επόμενο διάστημα? Είμαι τη Δέσποινα Βανδύ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ερωτευμένη Δέσποινα Βανδύ. Πολύ ερωτευμένη την είδα, δεν ξέρω. Πώς γνωρίσατε τον κύριο Μπισμπίκη που ήταν πάνω στην πρεμιέρα? Τις πεταγλουδάκια, την πρόσχεση σαν τα μάτια του. Ωραία, ωραία. Μάλιστα, εδώ με τον Σπυράκο μας, για να πούμε για το φίλτρο νερού που μπαίνει σε όλες τις βρύσες. Πέστε εσύ καλύτερα. Ακριβώς, είτε τα πούμε έτσι είτε τα πούμε αλλιώς, Μπέτη, η ουσία είναι μία. Ότι για καθαρό κρυστάλλινο νερό στο σπίτι, υγιεινό νερό, το Crystal Water Filter κάνει τη διαφορά. 2-13-0-160-800, καλέστε τώρα εκεί, δωρεάν, εντελώς δωρεάν θα παραλάβετε το μηχανισμό της Crystal Water Filter, αρκεί να αγοράσετε τα ανταλλακτικά φίλτρα από εμάς. Ένα φίλτρο, το έχουμε πει πολλές φορές, καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός ελληνικού νοικοκυριού. Για να μαγειρεύουμε, για να πίνουμε καθαρό νερό, φρούτα, λαχανικά να πλένουμε, για καφέ, νεράκι, καφεδάκι, για νεράκι χωρίς μικρόβια, χωρίς μικροοργανισμούς, χωρίς όλα αυτά που κυκλοφορούν μέσα στο πόσιμο νερό, όλα τα μικρόβια που κυκλοφορούν εκεί. Εμείς λέμε όχι, έως και 100% σταματάμε όλες αυτές τις ουσίες. Ένα φίλτρο ελεγμένο από Ίδρυμα εδώ, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εδώ στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα πραγματικά είναι απίστευτα. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Μόλιβδο, φθόριο, βενζόλιο, αφαιρεί, είναι σαμιάντου. Και η οσμή είναι πολύ τίποτα. Βασική. Η οσμή είναι 99%. Τα άλλα μπορεί για να μην τα γεύεσαι, αλλά η οσμή είναι που μας ενοχλεί. Ακριβώς, κατά κύριο λόγο έως το χλώριο. 99% λοιπόν αφαιρεί το χλώριο σε γεύση και οσμή για να μπορούμε να μαγειρεύουμε και να πίνουμε νερό άνετα. Το οικονομικότερο ελεγμένο φίλτρο στην ελληνική αγορά, κατασκευασμένο για να ταιριάζει, όπως είπες και εσύ, σε όλες τις βρύσες. Εδώ είναι αυτός ο μικρός εδώ μηχανισμός. Εύκολος στην τοποθέτησή του, εύκολος στη χρήση του, εύκολος στην εγκατάστασή του, όπως είπα. Δύο κομματάκια αποτελείται ο μηχανισμός. Το φίλτρο μας κατασκευασμένο από 100% φυσικό είναι ο διάνθρακα καρύδας. Παντού η καρύδα, το έχεις πει και εσύ πάρα πολλές φορές. Εδώ το φιλτράκι μας, το τοποθετούμε. Βιδώνουμε το δεύτερο κομμάτι του μηχανισμού τόσο απλά, τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα. Σε κάτω από 2 λεπτά γίνεται η τοποθέτηση. Δεν χρειαζόμαστε τεχνικό, δεν χρειαζόμαστε υδραυλικό, δεν πρέπει να ανησυχούν οι τηλεθεατές. Έρχεται στο σπίτι, μόνοι τους το τοποθετούν. Δεν χρειάζεται να χρεωθούν την επίσκεψη κανενός τεχνικού σε κάτω από 2 λεπτά. Η συσκευασία μέσα περιλαμβάνει όλους τους σύνδεσμους. Πολυσύνδεσμος στις Crystal Water σε βρύσες έως και 1 δεκαετία πίσω, ταιριάζει παντού. Διακοπτάκι στο πάνω μέρος εδώ, είναι ένα φίλτρο νερού βρύσης. Έχω να πω, τοποθετείται πάνω στη βρύση, όχι πάνω στον πάγκο, έτσι ώστε να ενοχλεί για όλες τις υπόλοιπες δουλειές που κάνουμε. Με ένα απλό γύρισμα το διακόπτη, το νεράκι περνάει μέσα από το φίλτρο, μέσα από τον ενεργό άνθρακα, φιλτράρεται. Όλα τα μικρόβια μένουν εδώ, μένουν πίσω και έρχεται στο ποτηράκι μας καθαρό νεράκι για να μπορούμε να το απολαύσουμε 24 ώρες το 24ωρο. Άρα παίρνουν οι τηλεθεατές μας δύο, αγοράζουν δύο φιλτράκια και παίρνουν την... Και παίρνουν τον μηχανισμό εντελώς δωρεάν πραγματικά. 2-13-0-160-800 και μπορούν να καλέσουν. Το site της εταιρείας είναι το www.crystalwaterfilter.gr για περισσότερες πληροφορίες εκεί. Μεγάλη προσφορά σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής σου εδώ. Ένα φίλτρο πραγματικά όπου πρέπει να έχουμε καθαρό νερό όλοι στο σπίτι. Ούτως ή άλλως, όλοι πρέπει να έχουμε καθαρό νερό στο σπίτι. Είναι ένα οικονομικό φίλτρο, γι' αυτό και η Crystal Water δίνει την
ευκαιρία στους τηλεθεατές σου να αγοράσουν αυτό το φίλτρο, να παραλάβουν αυτό το φίλτρο εντελώς δωρεάν. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αγοράσουν τα ανταλλακτικά. Πραγματικά μεγάλη προσφορά. Εύκολο στην τοποθέτηση είναι και για να το αφαιρέσουμε, αν θέλουμε να το πάρουμε μαζί μας στο εξωτικό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το κάνουμε την απεγκατάσταση, το παίρνουμε μαζί μας, αρκεί να έχει το εξωτικό μας πόσιμο νερό. Mm-hmm. Θέλω να σταθώ εδώ, αρκεί να έχει πόσιμο νερό εκεί. Το φίλτρο μας είναι μόνο για πόσιμο νερό. Καθαρίζει το πόσιμο νερό. Δηλαδή δεν κάνει το μη πόσιμο νερό πόσιμο, μακριά από εκεί. Εμείς τα λέμε όλα. Η Crystal Water Filter μιλάει με πράξεις και όχι με λόγια. Το παίρνουμε λοιπόν στην επαρχία, εκεί στο χωριό μας. Αν έχουμε πόσιμο νερό, το τοποθετούμε. Εύκολα το φέρνουμε πίσω μαζί πάλι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που μένουμε, για να συνεχίσουμε να πίνουμε καθαρό υγιεινό νεράκι. 2-13-0-160-800. Η Crystal Water Filter σήμερα εδώ. Μεγάλη προσφορά. Εντελώς δωρεάν θα παραλάβετε το μηχανισμό, αρκεί να αγοράσετε τα δύο φίλτρα από εμάς. Ακολουθεί το σποτάκι της εταιρείας, που εκεί είναι η τιμή των φίλτρων. Πραγματικά μείνετε εδώ μαζί μας, δείτε το σποτ. Αν κάνετε την πράξη με κάτω από 3 ευρώ το μήνα, έχουμε καθαρό νερό για όλη την οικογένεια. Τέλεια. Και μπορούν να δουν αναλυτικά και το... Αναλυτικά τον έλεγχο, ακριβώς, και στο σποτ μπορούν να δουν και πώς γίνεται η εγκατάσταση, πώς γίνεται με τον τρόπο που το τοποθετούμε, πώς τοποθετείτε το φίλτρο. Και πριν τελειώσουμε, θέλω να πω ότι το φίλτρο αλλάζει από 3 έως 4 μήνες ανάλογα με τη χρήση του. Και ξανά στο 2-13-0-160-800 καλείτε εκεί κάθε 4 μήνες για να αλλάξετε το φίλτρο σας. Ευχαριστούμε, Σπύρο μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ με την Κάτια Ταραμπάνικο. Θέλω να μειώνω τις περσινές κοπέλες, οι οποίες και αυτές ήταν μαχήτριες, σοβαρές μαχήτριες. Αλλά φέτος είχαμε πρωταθλήτρια συστήμων με εμπόδια, πρωταθλήτρια κοπηλασίας, την Ασημίνα που θα πάει Ολυμπιακούς. Και εμείς μοντέλο η μία, ναι, μοντέλο η άλλη. Ναι, μια ψυχή, με το συγχωρίζω, να, που λέει ο λόγος, διότι εκεί δεν θα ξεχάσω ποτέ το ουλιαχτό που έβαζες εκεί σε αυτή την μπάρα που έσπρωχνες και λέω, κοίτα να δεις ένα σακλαράκι, αλλά τι ψυχή έχει, έτσι. Η αλήθεια είναι, εκείνη τη στιγμή χάρηκα πολύ, γιατί πήρα τη ρεβάνς μου από αυτή την, το στίβο μάχης με το σπρόξιμο και χάρηκα πολύ γιατί έπαιξα και με τη Θωμαΐση, η οποία είναι κοπηλάτρια, δύνατη και λέω, κοίτα να δεις, άμα θέλουμε κάτι, με λίγο ψυχή, άμα τη βγάλουμε έτσι προς τα έξω, τα καταφέρνουμε. Έβγαλες όμως και μια άλλη πλευρά σου που δεν την είχαμε δει, ρε παιδί μου. Μια πιο ευαίσθητη πλευρά. Εμένα με άγγιξε αυτό στο συμβούλιο. Το πόσο, ρε παιδί μου, σε πείραξε. Δεν το είχα αντιληφθεί και να σου πω και την αλήθεια, δεν το θεωρώ και τόσο ντόρος που έγινε. Ναι. Πόσο μπορεί να σε ενόχλησε εσένα ή... Το θέμα με το ρύζι. Κατηγορία, το θέμα η κλέφτρα, η λέξη κλέφτρα. Εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ, γιατί είναι τέτοιες οι συνθήκες εκεί, που δεν θεωρώ και τόσο φοβερό να πας να βρεις κάτι και να το φας, αλλά είχε πάρει μια έκταση μεγάλη, αλλά δεν αντιληφθήκαμε ποτέ πόσο μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο ένας τέτοιος χαρακτηρισμός. Βεβαίως, γιατί μετά κάτω από τα σχόλια στο Instagram σχολιάζανε, αναφέρτον το όνομά μου δίπλα από τη λέξη κλέψιμο. Κάποιος μπορεί που να μην με ξέρει, να μην μου δώσει μετά μια δουλειά, μην ρίχνω και το κλέψω, ξέρω εγώ, το προϊόν, ας πούμε, το μακιγιάζ, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και από εκεί πέρα το θέμα είναι ότι το αστείο, ότι όλοι οι περσινοί παίκτες βγήκανε του χρόνου μετά και είπανε όλοι κλέψαμε. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν έκλεψα, εγώ βρήκα και δεν μοιράστηκα. Σίγουρα δεν έβαλα χέρι στις προμήθειες, αυτό το ξεκαθαρίζω. Εγώ απλά δεν το μοιράστηκα με την ομάδα που ήμουν πέρσι, γιατί δεν είχα ομάδα να μοιραστώ. Πέτωσα το έδινα αέρα πατέρα, γιατί γούσταρα και την ομάδα. Πέρσι μόνο κοψιδάς ήταν. Και το λέω πάρα πολύ ανοιχτά. Ναι, όντως. Άρα νιώθες και απομονωμένη και το έκανες αυτό. Δηλαδή βρήκες κάτι, λες γιατί να το μοιραστώ. Αφού... Γιατί οι άλλοι μοιραζόντουσαν τα δικά τους. Όλοι βρίσκαμε, όλοι τρώγαμε. Που και που. Όλοι βρίσκανε κάτι. Προφανώς. Μετά βγήκε ο ένας, έκλεψε από το φορτηγό το ένα, έκλεψε το άλλο. Αλλά σε μένα μου κάτσε την κορώνα. Γιατί έτσι δεν γίνεται όμως. Και φέτος δεν βλέπουμε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, για την επικοινωνία. Αυτό πάλι κατασκήνωσε. Ναι. Βγήκανε δύο άνθρωποι. Εσύ το βίωσες. Είδες τις περιπτώσεις και εσύ μέσα σε Survivor φέτος που είχαν επικοινωνία. Απλά δεν θα βγουν όλα, φαντάζομαι, κάποια στιγμή. Εγώ εντωμεταξύ, πηγαίνω στο Survivor και στο κάθε Survivor και σε κάθε reality, αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν έχω επικοινωνία. Okay. Αφήνω το κινητό, πάρτε το μου. Είμαι εδώ, είμαι στο στόχο μου. Φέτος μου φάνηκε λίγο κατασκήνωση, γιατί έβλεπα που εξαφανιζόντουσαν κάποιοι παίκτες μες στο δάσος για πολλή ώρα με το χαρτί υγείας, αλλά πόση ώρα, ρε παιδί μου. Όλοι τη σκύλη, τι έγινε, τι έχεις φάει για να σε κρατάει τόση ώρα εκεί πέρα, τι γίνεται. Οπότε γενικά υπήρχε λίγο έτσι κάπως. Μια χαλάρωση. Μια χαλάρωση, ναι. Μπορεί να συμβαίνει αυτό μετά από κάποιο διάστημα, γιατί εγώ πέρυσι έφυγα στις πρώτες 4 εβδομάδες, ας πούμε. Φέτος που μπήκα πολύ πιο μετά, μπορεί και πέρυσι να ήταν έτσι. Πιο χαλαρά, αλλά τις προάλλες που μίλησα με τη Μαριαλένα μου είπε ότι μέχρι τέλος μας είχαν εκεί, στην πίεση. Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, για μένα. Είχες να διαχειριστείς και άλλο γεγονός όμως, όπως ήταν ο πόλεμος με την Ουκρανία, που φαντάζομαι ότι ψυχολογικά θα σε επηρέασε πάρα πολύ. Δεν γίνεται να μην σε επηρεάσει. Δίπλα στο fake camp που μέναμε, είχαμε το αεροδρόμιο. Όταν μου το είπε η παραγωγή και το έμαθα, άκουγα τα. Αχ, φοβό, συγγνώμη. Sorry. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι λογικό. Άκουγα τα αεροπλάνα. Αλλά είσαι μακιάς και δεν είναι δικό μου, Παναγία μου, τι θα πάθω. Λοιπόν, άκουγα τα αεροπλάνα και ήμουν τύπου και καλά, wow, τι γίνεται. Δεν το είχα αντιληφθεί. Ακόμα μου προκαλεί λίγο σοκ. Όλοι δικοί μου είναι καλά και εύχομαι όλοι οι δικοί μας να είναι καλά και να σταματήσουν αυτές οι ανοησίες. Ευχαριστώ. Εκεί στο ανακοινώσαν όταν ήσουν μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ακόμα, ναι. Ή όταν απλά ήταν να φύγεις πια. Όχι, μου το ανακοινώσαν μέσα στο παιχνίδι, γιατί πάρα πολύ σωστά με βοήθησε αυτό το θέμα η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία το είχε ακούσει ήδη από τον Στάθη, ο οποίος το είχε πει στην Βρυσίδα και είχε πει στην παραγωγή: παιδιά, πείτε τι στο, θα το μάθει αλλιώς, θα το μάθει χειρότερα, γιατί εκεί είναι και ψυχολογικός πόλεμος. Mm. Μπορεί κάποιος να το μάθαινε και να μου το παρουσίαζε το τόσο μετά, mm-hmm. και να πάθαινε εγώ κοκομπλόκο. Οπότε η Βρυδικάρα πήγε στην παραγωγή, μίλησε, με πλησιάσαν, μου είπαν ένα και ένα. Αυτό συμβαίνει. Μπορείς να επικοινωνήσει. Με άφησαν προφανώς, γιατί ήταν σοβαρός λόγος, να μιλήσω με τη μαμά μου ανοιχτή ακρόαση για 5-6 λεπτά, να μου πει ότι όλοι είναι καλά. Και μου είπαν, επόμενη φορά που θα ξαναεπικοινωνήσεις, θα σημαίνει ότι κάτι έχει, ας πούμε, γίνει. Σημαίνει. Άμα δεν ξαναέρθουμε σε επικοινωνία, είναι όλα καλά. Αυτά. Παρόλα αυτά, ανθρώπους εκεί είναι στη χώρα. Στη Μαριούπολη. Ένα 15 χιλιόμετρα από τη Μαριούπολη, στο χωριό, είναι η θεία μου, η ξαδέλφη μου, τα ανιψάκια μου. Είναι ακόμα εκεί. Είναι ακόμα εκεί, έχουν ξεκινήσει και βρίσκουν τους ρυθμούς τους, γιατί η θεία είχε ένα μίνι μάρκετ του χωριού ουσιαστικά, ναι, ναι. Και η θεία μου, σαν τη μάνα μου, είναι... θα δαγκώσουν και τα μέταλλα για την οικογένειά τους. Οπότε έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και δουλεύουν. Ξαναπατάνε στα πόδια τους. Είναι δύσκολο πάντως να το διαχειριστείς, ακόμα και καλά να ξέρεις ότι είναι ένα τόσο δυνατό γεγονός που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο και ειδικά όταν είσαι σε εγκλεισμό. Είσαι απομακρυσμένος, απόσταση μεγάλη, θες να ξέρεις, να έχεις όλες τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή ότι απλά πάρτε με από εδώ να πάω δίπλα στους γονείς μου. Αλλά ταυτόχρονα από τη στιγμή που μου είπαν ότι. Όσο εγωιστικό και να ακούγεται αυτό, ότι η δική μου είναι καλά, είπα κάτι, αυτή τη στιγμή σου δίνεται μια ευκαιρία να δουλέψεις. Δούλεψε και ας μη φας 15 εβδομάδες, δεν σε νοιάζει, οι άλλοι εκεί πεθαίνουνε, κυριολεκτικά, βούλωσε το και προχώρα. Mm. Και εκεί ήταν που με ψηλο ενόχλησε και όλες που αποχώρησα. Δεν ήθελα να αποχωρήσω, γιατί εκείνη τη στιγμή το είχα δει αλλιώς. Πάμε να βγάλουμε λεφτά, να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε. Εκ του αποτελέσματος δεν μετάνιωσες που πήγες τελικά δεύτερη φορά. Όχι, καθόλου. Όχι, καθόλου. Δεν μετάνιωσα καθόλου, πέρασα πολύ όμορφα, ψάρεψα εκεί πέρα, έκανα πράγματα. Και έκλεισε ο κύκλος πάρα πολύ όμορφα με αυτό το καταπληκτικό αγώνισμα. Όπως και τώρα πέρυσι. Το βλέπεις. Πού και πού. Απλά το αφήνω εκεί πέρα να ακούω λίγο. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση τον τελευταίο καιρό. Πράγμα. Πολύ τσακωμός. Πολύ. Και εσύ με τον Τάκη κάτι είχες νομίζει. Είχαμε προς το τέλος τις προστριβές μας. Εκρηκτικός χαρακτήρας ο Τάκης. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι παραμένει καλός άνθρωπος και απλά έχει τα δικά του χαρακτηριστικά τα οποία όλα εκεί στο παιχνίδι βγαίνουν προς τα έξω. Εντάξει, δεν θα το κρύψω, είναι λίγο ανακατοσούρας. Ό,τι να πω, αλλά είναι καλό παιδί. Έχουμε έρωτες με τη Βρυσίδα και το Μαρτίκα. Αυτό πάλι τι γίνεται. Δεν ξέρω. Είσαι Μαρτίκας, μία από εδώ, μία. Τα πιστεύεις αυτά, εδώ έχει μία εκεί μέσα ένας έρωτας, πιστεύεις. Πιστεύω το πιτσιποπάκι απλά κάνει παρέα, γιατί έφυγα κι εγώ, το πιτσιποπάκι ενώ την Βρυσίδα. Έφυγα εγώ, έφυγε και η Βρυδίκη και μάλλον... Και είναι και ο Μαρτίκας εκεί με τα χαμογελάκια. Σας αναπλήρωσε με το Μαρτίκα, δηλαδή, πιστεύεις. Δηλαδή, θα της πάρω ένα χεράκι μετά. Γιατί, τι πιστεύεις για τον Σπύρο Μαρτίκα. Είναι και αυτός λίγο ανακατοσούρας αντικειμενικά έτσι. Δηλαδή πετάει μονίμως στις πόντες του, κάθεται, κόβει κίνηση. Την επόμενη μέρα στο επόμενο συμβούλιο, πάρτο ολόκληρος λόγος, έτοιμος. Ποιος είναι για σένα το φετινό φαβορί ή ποιος θα ήθελες να κερδίσει. Θα ήθελα να κερδίσει η Βρυσίδα. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Τσιρίζει γιατί χάνει το δίκιο της. Mm. Θεωρώ έχει αδικηθεί πάρα πολύ στο παρελθόν για κάποια πράγματα και από εκεί της βγαίνει όλο αυτό προς τα έξω. Mm-hmm. Το να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Και το αξίζει, έχει αντέξει εκεί πέρα πόσους 4 μήνες. Είναι μια πολύ αδύνατη κοπέλα που δεν ήταν αθλήτρια, δεν είχε κάποιο background, ας πούμε, αθλητικό. Η Ασημίνα και αυτή το αξίζει, αλλά είναι πρωταθλήτρια. Είναι πολύ αναμενόμενο. Είναι σαν το κέρδιζε η Δαλάκα για άλλη μια φορά, ας πούμε. Σωστό. Άντρας, όχι, πια να στο κερδίσει η γυναίκα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, θέλω να βγει η γυναίκα και θέλω να βγει. Γιατί, με όλα αυτά που συμβαίνουν, τι εννοείς. Με το Me Too, με το πώς
γενικά με το γυναικείο, με την επίθεση που δέχεται το γυναικείο φύλο τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα να επιβιώσει μια γυναίκα εκεί. Το πιτσιποπάκι. Θες να είναι γυναίκα. Θες τη Βρυσίδα. Ναι. Ο Άρης πώς σου φαίνεται που είναι εδώ και το δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί, αλλά ο Άρης, εντάξει, ας φτάσει τελικό και ας κερδίσει το πιτσιποπάκι. Αλλά ας φτάσει τελικό, αλλά ας κερδίσει η Βρυσίδα. Σου έχει γίνει η πρόταση για το GTM το φετινό που αλλάζει. Να ξαναμπω. Δεν ξέρω, μπορεί να αναλάβεις τη θέση ενός coach, ας πούμε, ναι. Μιας coach. Όχι, δεν μου έχει γίνει. Τουλάχιστον από όσο ξέρω από το μάνατζερ, δεν μου έχει αναφέρει ακόμα κάτι από τον Γιώργο Τασταμπόλη. Από εκεί και πέρα. Θα το σκεφτόμουν, θα μου άρεσε η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά θα ψιλοντρεύομαι κιόλα. Δηλαδή είμαι 25 χρονών, παιδί, κοπέλα, γυναίκα. Τι σημασία έχει αυτό. Πώς μπορώ εγώ να κόουτσα. Έχω την εμπειρία, θεωρώ, αλλά να έρθει μια κοπέλα 27 χρόνια και να τη λέω πώς περπατάς έτσι. Δηλαδή μου βγαίνει λίγο. Εντάξει, ναι, αλλά λόγω εμπειρίας θα το κάνεις. Γιατί έχεις εμπειρία στο modeling. Αλλά μπορείς να βοηθήσεις, να συμβουλέψεις, ας πούμε, μια κοπέλα ή ένα γόρι. Αυτό θα μου άρεσε. Γιατί πάρα πολλές φορές με ρωτάνε κορίτσια και στο Instagram και από κοντά συμβουλές και γράφω κάτι κατέβατα τέτοια. Ας πούμε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Σου ταιριάζει το ένα, σου ταιριάζει το άλλο. Δοκίμασέ το. Μ' αρέσει η αλήθεια. Τώρα που το λέτε. Εγώ πιστεύω ότι. Γεια σας και τον Γιώργο Τασταμπόλη, παρακαλώ. Καλέστε και είμαι διαθέσιμη. Το άλλο που πρόσεξα σε σένα όταν βγήκες, γενικά είσαι πολύ ειλικρινής άνθρωπος και πάρα πολύ δυνατή και δυναμική η γυναίκα. Είπες λοιπόν ότι θέλω να διορθώσω αυτό με το στραβό το στοματάκι, το χαμογελάκι, που εγώ το βρίσκω πολύ χαριτωμένο και είναι και το χαρακτηριστικό σου. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Ναι. Άλλος μπορεί να έχει το γέλιο, άλλος μπορεί να έχει τους μορφασμούς. Σήμερα λοιπόν αυτό το στραβό με το σωματίο. Έγινε σήμα κατά τεθέν. Είναι σήμα κατά τεθέν. Γιατί ας πούμε να μπει σε αυτή τη διαδικασία να το αλλάξει, σου είπα ναι. Πρόσεξε το, άκουγες ότι μπορεί να εκνευρίζει, ας πούμε, τον κόσμο. Με επηρεάζει γενικά η γνώμη του κόσμου. Μπαίνω και διαβάζω τα σχόλια και προσπαθώ να διορθώσω κάποια πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε ο τηλεθεατής να τα βλέπει μπροστά στην οθόνη του το βράδυ που χαλαρώνει. Και πόσο ενόχλησε τόσο πολύ, ας πούμε, το στράβωμα και φαινόταν υπεροπτικό, το οποίο για μένα ήταν απλά ένδειξη αμηχανίας, δηλαδή αντανακλαστικά. Θα ήθελα γενικά ο τηλεθεατής να το αρέσει αυτό που βλέπει. Οπότε τον ακούω και προσπαθώ να διορθώσω κάτι. Δεν θα αλλάξω εξ ολοκλήρου. Αυτή είμαι. Θα κάνω και τα σαρδά μου, θα κάνω και τις αχπινιές μου. Αλλά κάποια πράγματα που μπορώ να διορθώσω, θέλω να το προσπαθήσω τουλάχιστον. Και στραβώνει ακόμα. Ναι, και φεύγει τώρα. Είναι και πιάνει αυτή. Θα το τραβάει από την άλλη τώρα, ξέρεις, για να ισχυώσει. Θα το τραβάει τώρα από εδώ. Θέλω να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι επειδή μπήκες έτσι, μπήκες, σε βάλανε, ίσως φταίει και η παραγωγή σε αυτό. Μπήκες μέσα σαν νικήτρια, πώς να σου πω. Μα πραγματικά με το κάνανε σκάφι, πολύ μεγάλο. Ναι, ναι. Μήπως αυτό γύρισε μπούμεραγκ. Δηλαδή, μόνο. Ναι. Ξεκάθαρα. Το ήξερες από την αρχή ότι θα γίνει τόσο μεγάλη είσοδο. Και δεν μου έκοψε κιόλας. Δηλαδή μιλάμε για. Δεν το σκέφτηκες ότι μπορεί να είναι αρνητικό. Όχι, γιατί δεν παρατήρησα καν το ότι έρχομαι με το σκάφος του Ατζούν. Δηλαδή δεν φαντάστηκα ότι λογικά έτσι έρχονται οι παίκτες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν το έβλεπα εγώ μετέπειτα. Έτσι νόμιζα. Και φεύγουμε πυροτεχνήματα και με αυτά. Εμείς το είχαμε πει πάντως ότι ήταν χολιγουδιανή είσοδο, να τα λέμε κι αυτά. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι τα καραβάκια τα κλασικά φτάνουν μέχρι την παραλία. Ο άλλος κατευθείαν έρχεται στεγνός. Το σκάφος του Ατζούν δεν έφτανε μέχρι την παραλία. Δεν φτάνει τόσο ρεχά. Οπότε περπάτησα μισό χιλιόμετρο, έδειξα όλα μου τα ρούχα και ήμουν έτσι με το backpack και έλεγα, ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθα πάλι στο Survivor. Με ρίξαν κυριολεκτικά στα βαθιά και γέλαγα, ας πούμε, με τους κάμερα. Μάλλον μου λέει κάτι, καλώς ήρθες. Οπότε το θεώρησα, δηλαδή, όχι ότι με βοήθησε εκείνη τη στιγμή και ότι ήταν τύπου wow. Ναι, ναι. Μου κάνε τη ζωή πατίνια από την αρχή. Δηλαδή, πραγματικά σε ευχαριστώ. Ναι, ναι. Στην προσωπική ζωή όμως τώρα σε βρίσκουμε πολύ ευτυχισμένη. Φαίνεται. Πολύ χαρούμενη, φαίνεται. Λάμπεις, χαμογελάς. Εγώ όμως διάβασα ότι ο σύντροφός δεν το ήξερα, ζει στη Ζυρίχη. Τι. Δουλεύει Ελβετία, δουλεύει Γερμανία, Εδιμβούργο, Ντουμπάι. Φεύγει και Αμερική όπου να είναι. Είναι tattoo artist. Είναι tattoo artist και κάνει guest. Φεύγει 15 μέρες από εδώ, 15 μέρες από εκεί, 15 μέρες Αμερική. Πότε βρίσκεστε εσείς. 15 μέρες υπόλοιπες του μήνα όταν έχετε Ελλάδα. Ας πούμε τώρα είναι Ελλάδα, δουλεύει στο σπίτι. Παράει τατουάζ και πάει λέγοντας. Αυτός βάρεσε τατουάζ εσένα, γιατί εσύ επέστρεψε στο Survivor φέτος με πολλά καινούργια στοιχεία πάνω σου. Ποια είναι τα δικά του. Το παπί. Ναι. Το κοτοπουλάκι βασικά που κάνει γιόγκα για να με κρατάει ήρεμη. Ναι. Ναι, και η γραμμούλα αυτή που έκανα σε όλο που καταλήγει μέχρι κάτω. Και... Συμβολίζει κάτι όλη αυτή η γραμμή, γιατί πήγε από άκρη σ' άκρη. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ματική γλώσσα. Α, ναι. Οπότε ουσιαστικά είναι η βάση μας και πάντα στοχεύουμε πάνω. Ναι. Γι' αυτό και τα βελάκια δείχνουν προς τα πάνω. Και επίσης είναι και η καρδούλα εδώ μικρή που είναι το «Σας αγαπώ». Α, έτσι γνωριστήκατε.
Πήγες να κάνεις τατουάζ. Όχι. Πώς γνωριστήκατε? Για να κάνει ο πρώην μου τατουάζ. Τι πήγες να κάνεις? Ο πρώην σου. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Τι για την απέτεια. Πήγε ο πρώην. Πήγε ένα φλερτ που είχα ουσιαστικά να κάνει ο φίλος του τατουάζ. Έτυχε εγώ να περνάω μετά από ένα wake μάθημα που είχα από το wakeboard. Να περνάω τον δω τέλος πάντων πηγαίνοντα στο επόμενο μου ραντεβού, στην επόμενη δουλειά. Και τσουπ. Τα μάτια σου, όπως είχε πει και η Χάιντι Κλουμ όταν είχε γνωρίσει τον Σιλ, τα μάτια της έκανε. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, να ξέρετε. Ναι. Ήταν έρωτος με την πρώτη ματιά. Ήταν. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος με κρατάει ακόμα και μέχρι και σήμερα ήρεμη. Ναι, όταν βλέπεις 15 μέρες το εξάμεινο, είναι λογικό αυτό. Να ξέρετε, αλλιώς θα ήμουν μόνο. Η απόσταση κάνει καλό. Θεωρώ ότι η επικοινωνία κάνει καλό στις σχέσεις. Και η απόσταση βοηθάει, γιατί λείπουμε ο ένας τον άλλον. Πάντα φλογερό το συνέστημα. Αλλά η επικοινωνία και η ηρεμία. Και το γεγονός ότι δεν με πιέζει τη δουλειά. Είναι το σημαντικότερο μου κριτήριο. Γιατί στο παρελθόν είχες πολύ. Έλα, μπαίνω εγώ στο στούντιο, φωτογράφηση με βίντεο. Να, αγάπη μου, εδώ θα φωτογραφηθώ. Αυτός είναι ο φωτογράφος. Πολύ. Τι πώς είναι αυτό που ανέβασε, ποιος είναι αυτό που ανέβασε. Πώς το άφησες εσύ αυτό να εξελιχθεί έτσι, περίεργο μου ακούγεται. Με τα χρόνια σιγά σιγά άρχισα να κόβω. Παιδιά, όπα, αυτή είναι η δουλειά μου, έτσι με γνώρισε. Ναι. Όπα το ένα, όπα το άλλο. Κάποια στιγμή κάποια που προσπαθούσα να μου ρίξω την αυτοπεποίθησή μου, να ρωτάω μέχρι σε σημείο, αγάπη μου, τι χρώμα αν είχα να κάνω. Τσούκου, 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 τσούκου. Έφτασε ο Δόρης, ο οποίος με βγάζει και φωτογραφίες. Μου αυτή θα βάζει, μου λέει που είναι και το μπουδάκι ωραίο. Άτα. Κατάλαβε. Τώρα είναι Δόρης, είπες. Θα Δόρης. Θα Δόρης. Και το λες Δωρή. Ναι. Τέλειο. Δεν το αρέσει καθόλου. Αλλά το λες. Δεν θα τον περίμενα ποτέ από σένα, γιατί μου φαίνεσαι τόσο δυναμική και τόσο γυναίκα που πατάει στα πόδια της, που δεν θα περίμενα ποτέ να ανεχτείς, ας πούμε, ζήλιες από ένα σύντροφο ή να, ξέρεις, να προσπαθείς να αποδείξεις ότι, παιδιά, η δουλειά μου είναι αυτή. Δηλαδή, θα σε ένα στούντιο και μπορώ να φωτογραφθώ με μαγιό. Hello. Το πρώτο, πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να πατήσω πόδι και να πω αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι είναι η δουλειά μου. Άμα θέλεις, η πόρτα είναι εκεί. Καλημέρα. Ναι. Πέρασε πολύ καιρό μέχρι να. Δεν είναι εύκολο για έναν άντρα, βέβαια, να το πούμε αυτό, έτσι. Να έχει δίπλα του την Κάτια. Όχι, δεν το συζητώ. Να. Αλλά απ' την άλλη, δεν θεωρώ και την Κάτια. Δεν μου δίνει την εντύπωση ότι θα ανεχόταν κάτι τέτοιο, γιατί εντάξει, μπορεί να το έκανε με καλή θέληση στην αρχή ή να είχε μια υπομονή, αλλά δεν φανταζόμαι ότι θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, να αποδείξει ότι είναι η δουλειά τη αυτή. Τι να κάνω. Ναι, τώρα. Υπήρχαν και τέτοια περιστατικά και γενικά όσο δυναμική με βλέπετε, ας πούμε, στη δουλειά, όσο πραγματικά τρέχω και αγαπώ αυτό που κάνω. Αλλά τόσο ευαίσθητη είμαι μέσα, να ξέρετε. Δεν είναι. Γιατί άλλη γυναίκα. Από την πρώτη συνέντευξη στην αρχή της χρονιάς. Είναι άλλη κάποια, τελείως. Άλλαξα. Ναι, πολύ. Όχι πιο κατούλα, είσαι πιο ευαίσθητη, πιο ήρεμη. Ναι. Πιο ήρεμη. Αυτό. Με άλλαξε λίγο το survivor, μου το είπανε και οι δικοί μου άνθρωποι. Ναι. Ότι σταμάτησα να είμαι τόσο έντονα εκδηλωτική. Εντάξει, έγραψα πριν 3 δευτερόλεπτα πρώτη φορά κλαίω live. Anyway. Αλλά ότι σταμάτησα να. Μπαίνω στο σπίτι μετά το survivor και είναι το σπίτι γεμάτο μπαλόνια, λουλούδια, το ένα το άλλο. Υπό άλλες συνθήκες θα είχα κατεβάσει δάκρυα να κουβά. Ή ας πούμε ένα διαφημιστικό με γατούλα να περπατάει στο δρόμο, θα συγκινηθώ. Τώρα είμαι λίγο κάπως πιο. Τα κρατώ μέσα μου, δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσει αυτή η νέα εκδοχή μου. Είσαι έτοιμη για το επόμενο βήμα, πιστεύεις? Για το survivor. Ναι, all star. Φαντάζομαι θα πας και σε εδώ. Θα τριτώσεις το κακό, είσαι σίγουρη? Όχι. Όχι, λέγε. Βασικά ποτέ μη λες ποτέ, εγώ αυτό έμαθα φέτος. Αν στο προτείνουνε. Δεν ξέρω. Και η αλήθεια είναι πως έκλεισε, ωραίο κύκλος. Έτσι, τώρα, άμα είναι. Πέρσι δεν έκλεισε, αλλά τα έλεγα. Έτσι έλεγε. Λάθος. Δεν ξέρεις και ποτέ. Ίσως είναι ανάλογα με τη φάση που θα βρίσκεται ή τη συνθήκη που θα είναι. Ακριβώς. Το διάστημα που μπορεί να τους προτείνουν και να το σκεφτεί. Όμως τώρα έχεις βάλει πλώρη για την υποκριτική. Υποκριτική. Με μαθήματα. Κάνεις και μια σειρά καλλιτικών, αν δεν κάνω λάθος. Αχ, στο λόγιο μου. Τι έγινε. Συγγνώμη, δεν έχω αντρικά, όμως θα βγάλω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το, δείτε το. Δείτε το τι ωραίο που είναι. Αχ, ωραία χρώματα μου. Make-up, μάσκαρες, παλέτες, σκιές. Πού τα βρίσκουμε αυτά, δηλαδή? Στο site μου, tarabankok.gr, στο Instagram μου και σε πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Κάνω event, καβάλες, πηγαίνω βόλους από εδώ, από εκεί. Και μαθήματα μαζί. Και μαθήματα μαζί και μέτοχο στα λαγκόμ, στα μακαρονάκια, στα χαλάδρυ που ανοίγει ένα κατάστημα. Πολυπράγμων. Ναι. Πολυπράγμων. Προσπαθώ να χτίσω τις βάσεις μου, να ζήσω μια ήρεμη ζωή. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Την νιώθεις τη ζωή αυτή να συνεχίζεται με τον Θοδωρή για καιρό? Ευελπιστώ πως ναι. Μεγάλες κουβέντες δεν θα πω όμως. Ευελπιστώ πως ναι. Είσαι και έτοιμη, ας πούμε, να προχωρήσεις κι άλλο, επειδή σε βλέπω μια ευαισθησία ιδιαίτερη για παιδάκι? Εντάξει, μικρούλα είσαι ακόμα. Όχι, δεν είμαι για παιδί σίγουρα. Όχι, προτιμώ. Η αλήθεια είναι να βοηθήσω πιο πολύ
έχουμε τόσα πολλά παιδιά γύρω μας και προτιμώ να βοηθήσω τα ζώα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, φιλοζωικές, προς τα εκεί, αδέσποτα, να στηρώνουμε. Έτσι ξεκινάνε όλοι με ένα σκυλάκι, κάτι μου. Έχω δύο γάτες ήδη, έτσι ξεκινάει. Τσόκο, 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 τσόκο και σε 2-3 χρόνια. Θα αυτά, αλλά είναι και όλα ακόμα. Μετά το All Star. Ωραίο να χαρίσεις τη ζωή σου τώρα όσο είσαι ερωτευμένη, σαν ζευγάρι, να το ζήσεις έντονα αυτό όσο μπορείς, να ρουφήξεις το μεδούλι και μετά θα έρθει και το παιδάκι. Αυτό με το καλό. Στην ώρα του. Στην ώρα του. Εμείς θα σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι έχεις ονειρευτεί να το καταφέρεις. Μονόπετρο, είδα έτσι πως σήκωσες το τέτοιο, μου φάνηκε. Ήταν της μαμάς του. Α, πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό. Του Θοδωρή, της μαμάς του Θοδωρή. Και γιατί είναι στο δικό σου. Σου έδωσε μονόπετρο. Με αποδέχτηκε στην οικογένεια. Α, είναι ένα μεγάλο βήμα αυτό. Μόλις έκανε έτσι, τα ματάκια μου γελίσανε εμένα. Είδα το μονόπετρο την κοτρώνα και λέω πάρα πολύ ωραίο δαχτυλίδι. Δείξτε μας λίγο αφού το φοράς. Είναι πάρα είναι πολύ υπέρο, ωραίο. Είναι υπέρο. Έτσι, ένα χειροκρότημα! Τέτοια θέλω! Τέτοια Φλόρα. Θέλω! Φλόρα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα λοιπόν, τα καλά. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην προσωπική σου ζωή και στην επαγγελματική. Δεν σε φοβάμαι εγώ εσένα. Σε πιστεύω να ξέρεις πολύ δυνατή. Βλέπεις, είμαι παντού μαθητικά πια, γιατί το τρέξιμο έχει γίνει μόνη μου στη ζωή μου. Ό,τι ονειρευτείς να το πετύχεις, κάτια μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε κι εμείς ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, διότι παιδιά ο Κυριάκος, έλα θα σας πω. Χωρίς ζάχαρη, καμία ενοχή, όλοι θα τη φάω. Ποιος είναι πρωινιάτικα, λένε οι Γάλλοι. Δηλαδή είναι σαν το σουφλέ λίγο υγρό μέσα από το γεύτηκε η Μπέτη. Τότε θέλω να παστεριώσουμε τους κρόκους. Γι' αυτό και έβαλα λίγο το λεμόνι. Εντάξει. Λοιπόν, το κάνω στη δυνατή ταχύτητα να αρχίσουν να γίνεται μια κρέμα σαν χτυπητό αυγό. Αν δεν έχετε πολύ καλό μπλεντεράκι, άντε βάλτε μια κουταλιά της σούπας. Θα το βοηθήσει ζάχαρη να γίνει όπως το κάναμε το χτυπητό το αυγό και να γίνει σαν κρεμούλα. Εύκολα. 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 Κλείνω. Μας πήρε τα 7 λεπτά, αν το θέλετε. Λίγο υγρό. Μάλιστα. Και 20 λεπτά, αν το θέλετε, λίγο πιο κέικ. Λοιπόν, και μετά θα το βάλεις, αφού κρυώσει, θα το βάλεις και ψυγείο. Για να το και θέλεις. Μετά, αφού ψηθεί ή το τρώμε ζεστό, όπως είναι, κάτσε να ενσωματώσω λίγο καλύτερα, να εξαφανίσω λίγο την μαρέγκα. Τη μαρέγκα. Λοιπόν, πασπαλίζω με κεράσια, άμα θέλω. Επιπλέον κεράσια από αυτό που σας γράφω. Γιατί είναι ωραίο ζεστό, κάνει πιο σουφλέ. Είναι λάβα, δεν μπορεί να φανταστείς. Το κόβεις και βγαίνουν από μέσα τα κεράσια. Καταπληκτικό. Λοιπόν. Ψήνω στο φούρνο. Τέλεια. Και θέλω τώρα να σου δείξω από πάνω, αφού το βγάλουμε, με λίγα κερασάκια τι μπορούμε να κάνουμε. Τα επιπλέον κεράσια που σας γράφω, το μισό κεσετάκι, με λίγο, αφού τα βράσουμε με το νεράκι. Τι θέλω να κάνετε, λίγο κόμφλαουρ, παιδιά, μέσα. Δεν μου λες τώρα τα κεράσια, δεν σου ρώτησα την ερώτηση κόλαφο. Τα έχεις και κουκουτσιάσει. Ναι, παιδί μου, ξεκουκούτσια στο κεράσι. Θα σ' άφηνα εγώ με χώρο. Α, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, με το μηχάνημα αυτό, το σλαπ, βγάζει το κουκούτσι. Κοίταξε εδώ πώς γίνεται όμως. Αυτά εδώ πέρα, τι ωραία, γιατί η κομποτέ, πώς γίνεται χωρίς ζάχαρη. Βράστε μου ελαφρά τα κεράσια με λίγο κόμφλαουρ. Τραβήξτε από τη φωτιά και τελευταία στιγμή βάλτε το μελάκι για να κρατάει τα θρεπτικά του στατικά. Και όπως είναι αυτό, αφού κρυώσει. Σαν γλυκό κουνελιό μυρίζει. Έτσι. Μόνο είναι πιο υγιεινό και είναι αυτή εδώ πέρα η σάλτσα που μας έφερε εδώ και με τα ωραία κεράσια η κυρία Νασοπούλου. Που βάζουμε πάνω από το γλυκό μας. Αχ, κυρία Νασοπούλου, όμως και κομμάτια καλύτερα. Καλύτερα. Λοιπόν, έτσι, ωραία, γλυκά θα κλείσουμε σήμερα, παιδιά, το μεσημεράκι μας. Εσείς μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Και αύριο στις 10 παρα 10 που θα κορυφωθεί πια αυτό το Eurovisionada που κάνουμε. Eurovisionada. Που σκυρίζετε τη γλώσσα. Που σκυρίζετε. Αύριο θα κορυφωθεί, λοιπόν, αυτό. Πολλά φιλιά.